Λοιπόν, θα πάμε εγώ από εδώ, εσύ από εκεί και θα τους πιάσουμε, εντάξει. Κάνουμε να οργανωθούμε. Βλέπω εδώ πέρα είμαστε με τα χαρτιά και ψαχνόμαστε. Τι να κάνουμε, έτσι είναι. Έτσι είναι. Τι γίνεται, Άξι Λόγο, καλημέρα. Καλημέρα, Αλήνη. Καλησπέρα, καλημέρα όλα. Εγώ καλημέρα, γιατί έτσι και έως 11 η ώρα σηκώθηκα. Ναι, ναι. Άργησα σήμερα λίγο να σηκωθώ. Ωραία. Εδώ είμαστε, πάω 24. Ναι. Μαζί μέχρι και τις 2. Με το γνωστό διαφορετικό team για λίγες ημέρες ακόμη. Είναι, έτσι. Πώς έπαιξε ο ΠΑΟΚ πέρυσι τα πρώτα παιχνίδια, ναι, του Europa League. Ναι, ναι. Που έπαιξε με άλλο ρόστερ. Έτσι. Και μετά ήρθαν οι μεταγραφές. Έτσι. Έτσι θα κάνουμε και εμείς. Είναι η μεταγραφική στόχη, είναι κλεισμένη, δεν το συζητάω. Mm-hmm. Από Ολλανδία θα ψωνίσουμε. Mm-hmm. Και περιμένουμε να έρθουν. Τώρα μαζεύουν και αυτά τα πράγματά τους, σαν τον Μπρίκιτς. Ναι. Ναι. Έχουμε στείλει σαν ΠΑΟΚ 24 τέσσερις εκεί. Τα μάζεψε. Τα μάζεψε ο Μπρίκιτς, τα πράγματα. Τα μάζεψε τα πράγματα και έφυγε από το σπίτι. Ναι. Και... Στράτος Διονυσίου, ΠΑΟΚ. Καλύτερα ελεύθερος και ελεύθερος. Όχι, καλύτερα. Μονάχος μου, ναι, και ελεύθερος πουργίτη. Ναι, ναι, ναι. Έφτασε το παιδί στην Ολλανδία, είναι γι' αυτός εκεί. Είναι αλήθεια, έχουμε και φωτογραφίες, δηλαδή δεν σου πουλήσει κανένα παπά, μήπως δεν το πιστεύετε. Πλέον ο παίχτης νούμερο 31 στην Ολλανδία. Και πόσοι είναι πίσω και πόσοι είναι να φύγουν, δηλαδή έχουμε δρόμο μπροστά μας. Είναι παραπάνω από σίγουρο ότι ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να δώσει και δανεικούς. Ναι, ναι, ναι. Θα πρέπει να τελειώνει και την ιστορία με κάποιους που είναι υπό μεταγραφή. Ναι, μέχρι τώρα ήταν παραχώρηση. Αυτοί που έρχονταν, αυτοί οι 7 που ήρθανε, Μάτος, Σάκχοφ, Μπρίκιτς, Κάνιας, Μπίσεσβαρ, Κάμπος και Κρέσπο, οι 7 που ήρθανε. Και από εδώ και πέρα πια νομίζω ότι περισσότερο θα μαθαίνουμε για αυτούς που φεύγουν, γιατί το ρόστερ πλέον είναι αρκετά μεγάλο. Ναι, μεν οι επιλογές είναι πολλές, αλλά νομίζω ότι το επόμενο χρονικό διάστημα ασχοληθούμε περισσότερο με αποδεσμεύσεις, δανεισμούς, πωλήσεις, ίσως άμα γίνουν, γι' αυτό, σε αυτό δεν εξαρτάται μόνο από τον ΠΑΟΚ. Νομίζω σε λίγες μέρες ασχοληθούμε περισσότερο με αυτά παρά με το ποιοι είναι να έρθουν. Και γιατί, ο οργανισμός, νομίζω, Νίκο Μοσχοβίτη, ότι γλιτώνει και από εκείνον τον καθιερωμένο ετήσιο εκνευρισμό του στυλ πάρτε παίχτες. Ναι, συνήθως ναι. Τέτοια εποχή, ναι, αλήθεια είναι αυτό. Μας φταίγανε όλα γιατί δεν είχαμε πάρει αυτά που θέλαμε. Ναι. Κατάλαβες. Και λέγαμε, περνάει ο χρόνος. Τι θα γίνει, έτσι, ναι, θα πάμε στους αγώνες του Champions League, του Europa League που παίζαμε κάθε χρονιά. Τώρα νομίζω ότι και από τους παλιούς έχουμε ένα μεγάλο κορμό που σε κάνει να λες, εντάξει, έχω ρε παιδί μου, αλλά και οι ελλείψεις, οι περισσότερες. 6 στις 8 έχουν καλυφθεί, να, ναι, το πω. Νομίζω έτσι. Είναι το πρώτο καλοκαίρι που. Εντάξει, έγινε δουλειά, έγινε δουλειά από νωρίς. Και βγήκε, φάνηκε αυτό. Και σε αυτή τη φάση η ομάδα φαίνεται να είναι πλήρης. Τώρα, καθ' όλη τη διάρκεια τη σεζόν, θα περιμένουμε να τους δούμε όλους αυτούς και τους καινούριους, ναι, και τους παλιούς, okay, για να έχουμε μια εικόνα και που περιμένουμε να δούμε. Ευτύχησε φέτος να έχει και εσωτερικές μεταγραφές. Ναι. Δηλαδή, ας πούμε, ρε παιδί μου, δεν είναι τυχαίο το ότι ήρθε ο Περέιρα και δείχνει στοιχεία που τα περίμενες να τα δεις από έναν νεοαποκτηθέντα. Ναι, εγώ το περίεργο το βάζω στις μεταγραφές και αυτόν, δηλαδή, ναι, τις βάζω 8 τις προσθήκες. Και αυτό που έχει σημασία και ίσως τώρα που το έχει ο ΠΑΟΚ μπορεί να μην το καταλαβαίνουμε, είναι ότι έχει και προπονητή που ήταν και πέρσι, που είναι και αυτό πολύ σημαντικό. Έκανε μεταγραφή, δηλαδή δεν είχε, προπονητή που προσαρμόστηκε γρήγορα. Δεν είχε ένα προπονητή που ήρθε να μάθει τους παίχτες, να τσεκάρει, να κάνει έναν έλεγχο, να φέρει κάποιους άλλους. Δηλαδή έχει ένα προπονητή που ήταν από πέρσι, από τα μέσα της σεζόν και έπειτα, ήξερε τι έχει, τους είχε αξιολογήσει όλους και προέκυψαν οι κινήσεις. Είναι σημαντικό και αυτό να το λέμε, γιατί πω, κάθε καλοκαίρι τέτοια εποχή έπρεπε να βάλει το κλίμα και τον προπονητή του. Φέτος δεν χρειάζεται να το κάνει και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Επίσης σήμερα είναι μια μέρα αγώνα. Το φιλικό με τη Στεάουα στις 6 με τους Ρουμάνους, χωρίς το Βαρέλα μάλλον. Η Ρουμάνια, αυτό το σύριαλ, το πολύ πετυχημένο. Όπου φαντάζεσαι. Ο οποίος μάλλον είναι τραυματίας. Φαντάζεσαι να έπαιζε κιόλας. Ναι, ναι. Εντάξει, ναι. Θα είχε ένα παραπάνω ενδιαφέρον αυτό το παιχνίδι, ρε παιδί. Ναι. Έχει ένα θέμα τραυματισμού ο συγκεκριμένος παίχτης. Μάλλον σοβαρό από ό,τι έχουμε καταλάβει και έχουμε γράψει στο ΠΑΟΚ 24. Αλλά εντάξει, τώρα το Βαρέλα νομίζω ότι έχει εξασθενήσει λίγο το ζήτημα. Έχει ατονίσει αρκετά. Καταρχήν, εμείς έχουμε βαρεθεί να γράφουμε. Έτσι. Ακριβώς. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή, άμα βγει Βαρέλα ΠΑΟΚ από εξωτερικό είδηση, τρεις φορές θα σκεφτεί ο συνάδελφος αν πρέπει να τη βάλει ή όχι. Όντως, εντάξει, δηλαδή, κούρασε. Κούρασε το θέμα. Δηλαδή,
πόσο πληροφορία μπορεί να είναι κάτι που έρχεται από το εξωτερικό σχετικά με το Βαρέλα. Ναι. Εντάξει, τα δεδομένα είναι συγκεκριμένα. Θέλαν να τον δώσουν πολύ πιο ακριβά από ότι κατά κάποιο τρόπο υπήρχε η προσφορά η ευρωπαϊκή για το προϊόν αυτό που λέγεται Βαρέλα. Καλά κάνει ο Μπεκάλι. Εγώ σου λέω τον Μπεκάλι. Αν θες να πάρουμε μεταγραφή τον Μπεκάλι, το προτιμώ. Ναι, όντως. Να τον πάρουμε σε μια θέση διοικητική στον ΠΑΟΚ. Το να πάρω τον Βαρέλα. Ναι. Γιατί ξέρει ο τύπος και το επικοινωνιακό κομμάτι, αλλά και της, του παζαριού, της διαπραγμάτευσης. Όχι, είναι πολύ δυνατός. Εντάξει, τι να λέμε. Είναι πολύ δυνατός. Λοιπόν, τώρα ο Βαρέλα δεν δίνεται, δεν αγοράζεται από κάποιον στα λεφτά που θέλει ο Μπεκάλι. Ναι. Λοιπόν, οπότε μένει εκεί, αλλά υπάρχει ήδη τώρα ένα εσωτερικό πρόβλημα στη ΣΤΕΑΟΑ. Δες τώρα πώς το πρόβλημα του ΠΑΟΚ να βρει παίχτη έχει μεταφερθεί στη ΣΤΕΑΟΑ ως εκνευρισμός και ως δυστοκία στο να πολιθεί αυτό το περιουσιακό στοιχείο της ομάδας και να εξασφαλίσει η ομάδα κάποια χρήματα που όλος ο κόσμος βοά ότι έχει οικονομικά προβλήματα. Ναι. Λοιπόν, εντάξει, δεν μας νοιάζει, χρόνια τα αντιμετωπίσαμε αυτά, ας τα αντιμετωπίσει κανένας άλλος. Ναι, ναι. Έτσι. Τώρα είμαστε στη φάση που λέμε λεφτά έχουμε, να έχουμε και υγεία. αγαπημένοι να είστε μεταξύ σας εκεί στον ΠΑΟΚ, αφού δεν σας λείπουν τα χρήματα. Τι έχετε ρε, τι σας λείπει και μαλώνετε μεταξύ σας. Ναι, ναι. Αυτό δηλαδή εμείς θέλουμε να αποφύγουμε. Λοιπόν, είναι το παιχνίδι αυτό σήμερα στις 6. Εντάξει, για το Βαρέλα δεν νομίζω θα ασχοληθούμε περαιτέρω με το συγκεκριμένο θέμα. Το ενδιαφέρον για τον ΠΑΟΚ είναι πλέον το μάτς αυτό, το τρίτο φιλικό μετά από εκείνο με την. Πώς τη λέγανε, την Σιλβόλντε που έφεγε τα 14 και την Μπριζ στο δεύτερο παιχνίδι που ήταν το πιο σημαντικό. Τώρα πάμε σε ένα ακόμα σημαντικό φιλικό. Ακολουθεί εκείνο με την Τβέντε. Σιγά σιγά τελειώνει το κομμάτι του βασικού σταδίου της προετοιμασίας. Και μπαίνουμε στο αγωνιστικό, γιατί και μια εικόνα από τους περισσότερους, από τα περισσότερα μεταγραφικά, εντάξει τα περισσότερα, θα μου πεις τον Πίσες Βαρδέ τον έχουμε δει, τον Κάνιας είναι να τον δούμε στα επόμενα, ο Μπρίγκε σήμερα ήρθε. Άσε, να έχει και μια κλιμάκωση η παρουσίαση του νέου ΠΑΟΚ. Ναι, εντάξει, έτσι. Απλά εγώ ας πούμε θέλω να δω πολύ τον Κωνσταντινίδη. Θέλω πολύ να τον δω. Δεν νομίζω να το δούμε τώρα όμως τον Κωνσταντινίδη. Να πεις, πιο μετά. Μπαίνει σε κανονικούς ρυθμούς. Ναι, τώρα από την επιστροφή στην Ελλάδα και μετά θα τον δούμε και αυτόν. Γιατί κοίτα, και αυτόν το θεωρώ μεταγραφή. Ο σκοπός του Κωνσταντινίδη και ο στόχος ήταν να είναι όσο δυνατόν σε καλύτερη κατάσταση την προετοιμασία. Δηλαδή να μπει με την ομάδα. Σιγά σιγά το κάνει. Ναι. Αλλά επειδή ήταν σοβαρός θεματισμός, δηλαδή πολύ σοβαρός. Ίσως να χρειαστεί και λίγο χρόνο παραπάνω, ενώ δεν χρειάζεται να βιαστούν κιόλας, έτσι, γιατί δεν μιλάμε για μια θέση που ο ΠΑΟΚ έχει παίχτες εκεί, δεν είναι ότι καίγεται. Γι' αυτό και απέκτησε και τον Μάτος, νομίζω. Για να μην χρειάζεται να βιαστεί στην περίπτωση του Κωνσταντινίδη. Ακριβώς. Αυτό έκανε. Πάντως εντάξει, σήμερα είναι ένα ακόμα κανονικό φιλικό με μια καλή ομάδα τέτοιου επίπεδου, όπως αυτές που είναι να αντιμετωπίσει ο ΠΑΟΚ, ίσως και λίγο πιο χαμηλού, στην τρίτη φάση του προκριματικού γύρου του Champions League. Και ξαναλέω ότι όσο προχωράμε προς τα τέλη Ιουνίου, προς τις 26-27 που είναι να γίνει το πρώτο παιχνίδι, θα βλέπουμε και περισσότερο τον ΠΑΟΚ που έχει στο μυαλό το Ίβιτς για αυτά τα πρώτα μάτς. Έτσι. Δηλαδή, δεν μιλάμε για όλη τη σεζόν, μιλάμε για αυτά τα πρώτα μάτς που είναι τα σημαντικά. Στο δεύτερο παιχνίδι ο Ίβιτς κάποια 60 λεπτά, 50 λεπτό, 60 λεπτά σε κάποιους παίχτες, έτσι, που λίγο τους φωτογράφησε κιόλας ότι ποντάρει σε αυτούς. Τώρα ίσως να γίνουν σε αυτά τα φιλικά μέχρι και το πρώτο παιχνίδι το ευρωπαϊκό μεγαλύτερα αυτά τα διαστήματα, γιατί είναι σημαντικό και για τον οργανισμό να συνηθίσει να παίζει τέτοια διαστήματα. Δηλαδή το κάθε φιλικό είναι και μια προπόνηση, να το πω έτσι, για να μπορέσει ο οργανισμός του κάθε ποδοσφαιριστή να επανέλθει σε ρυθμούς 90 λεπτού. Οπότε πιθανόν θα δούμε μια πιο συντηρητική συμπεριφορά στις αλλαγές, να δοθεί περισσότερος χρόνος στους παίχτες που θεωρεί βασικούς και νομίζω ότι κατά ένα ποσοστό 6-10, 7-10 ο Ίβιτς έχει μια πρώτη εικόνα ποιους θα χρησιμοποιήσει στα επίσημα παιχνίδια. Ναι, έτσι φαίνεται. Έτσι φαίνεται και εντάξει, σήμερα να δούμε ίσως λίγο παραπάνω αυτούς που λες και εσύ, τους 5, 6, 7 όποιοι είναι, για να πάρουν περισσότερο χρόνο συμμετοχής. Πάντως, η εικόνα που είχαμε μέχρι τώρα στα δύο φιλικά για τον ΠΑΟΚ ήταν αρκετά καλή. Εντάξει, εγώ το πρώτο δεν μπορώ να το βάλω, το πρώτο φιλικό με τη Σιλβόλτε δεν μπορώ να το βάλω σαν κανονικό τεστ. Ναι. Να μιλάμε για 14 γκολ, δεν μπορείς να μείνεις και όχι, πολύ. Όχι, μόνο τη διάθεση μπορείς να... Αλλά και 14 γκολ δεν έχει ξαναρίξει σε καμιά ομάδα. Δηλαδή, είναι φιλικό που δεν ξεχνιέται. Όσον αφορά τα γκολ και την εμφάνιση, κρατάω πιο πολύ την εικόνα με την Μπριζ. Μια
κανονική ομάδα τέτοιου επίπεδου Champions League και πρωταθλήτρια Βελγίου και πιο μπροστά από σένα κιόλας στο κομμάτι της προετοιμασίας του, γιατί, γιατί αυτοί νομίζω ξεκινάνε το άλλο Σαββατοκύριακο, αν θυμάμαι καλά, πρέπει να ξεκινάνε το πρωτάθλημά τους. Αυτό το σημαντικό είναι σε κάθε φιλικό να βλέπουμε αν υπάρχει πρόοδος και βέβαια αν υπάρχουν λάθη ή κενά, αυτά να καλύπτονται με τον καλύτερο τρόπο όσο γίνεται. Κάτι, εγώ δεν αποδοκιμάζω κιόλας όσους, είτε είναι συνάδελφοι, είτε είναι απλοί φίλαθλοι, είναι ενθουσιασμένοι αυτή την εποχή και βγάζουν κάποια συμπεράσματα. Δεν τους αποπαίρνω με ποια έννοια. Δηλαδή λένε, ρε παιδί μου, άντε πάλι θα είστε πρωταθλητές Ιουλίου. Λοιπόν, εγώ όταν ξέρω και έχω φάει τη φρίκη των προηγούμενων προετοιμασιών, ναι, και βλέπω και συγκρίνω σε ποιο στάδιο, όχι πόσο καλά παίζουν την μπάλα, αλλάζουν πασούλες και βγάζουν αυτοματισμούς οι παίχτες μου, αλλά τι στάδιο οργάνωσης έχω αυτήν τη στιγμή, δεν μπορώ να μην χαίρομαι, ρε φίλε. Ναι. Το ότι πήρανε ειδικά γυλαίκα και τα φορέσανε που θα τους βοηθήσουν να βγάλουν συμπεράσματα για την φυσική κατάσταση στην οποία βρίσκονται. Έτσι, αυτό... εμένα με φτιάχνει. Αυτό είναι μια λεπτομέρεια. Εμένα με φτιάχνει πιο πολύ από, από το ότι κερδίσαμε 2-0 την Πρίζ. Δεν ξέρω και κατά πόσο μπορεί να ενδιαφέρει μια τέτοια λεπτομέρεια. Αλλά είναι... Αν δεν ενδιαφέρει, αυτό φορές, πιο ενδιαφέρει. Πολλές φορές. Εγώ το κάνω, δεν ξέρω αν το κάνει ο κόσμος. Πρέπει να κοιτάμε τι γίνεται και γύρω μας. Πολύ σημαντικό. Δηλαδή, σε τι συνθήκες δουλεύουν οι ανταγωνιστές. Ο Ολυμπιακός φέτος για πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια παίζει τρίτο προγραμματικό. Ξεκινάει τη σεζόν του τέλη Ιουλίου, όπως και εσύ. Όπως τη ξεκινάς κάθε χρόνο. Ναι, ναι. Με άλλο προπονητή. Αλήθεια είναι αυτό. Με άλλο προπονητή. Με τον και ηγέτη δεν θα πω του... αποδυναμωμένος, αλλά άλλος. Άλλος. Ναι. Άλλος. Με τον ηγέτη του άλλος Ολυμπιακός. Με τον ηγέτη του, τον τερματοφύλακα, να έχει φύγει τον αρχηγό του. Και με τον προπονητή, αυτόν που υποτίθεται έχασε την περσινή ομάδα, να έχει φύγει και να έχει έρθει ένας άλλος ο οποίος κάνει τα πρώτα του βήματα επαγγελματικά. Ο Ολυμπιακός είναι έτσι. Την ΑΕΚ την έχει δει κανένα σε κανένα φιλικό? Εγώ τον είδα και χθες λίγο. Ναι. Η ΑΕΚ είναι σε πολύ. Δηλαδή και το κλίμα της είναι περίεργο γύρω-γύρω από την ομάδα γιατί δεν γίνονται μεταγραφές. Και δεν είναι καλά. Δηλαδή από τότε που έγινε εκείνο με τον Γάλλο, τον προπονητή τον Μοντανιέ, που ήρθε εδώ και έφυγε και προέκυψε και τσπάγια. Και οι κινήσεις μεταγραφικές που έχει κάνει είναι σχεδόν μηδαμινές, δεν κάνω λάθος, για την ΑΕΚ, πλην του Μπακασέτα που έτσι κι αλλιώς ήταν γνωστό τον Ιανουάριο. Υπάρχει γκρίνια. Στον Παναθηναϊκό η γκρίνια είναι μόνιμη από πέρσι. Δηλαδή, ας βλέπουμε λίγο τι γίνεται και γύρω μας. Εννοείται ότι άμα κάνεις 2-3-4 καλά φιλικά, δεν σημαίνει ότι είσαι η ομαδάρα. Αλλά βλέποντας τη δική σου κατάσταση και την κατάσταση των αντιπάλων σου, εντάξει, αν είσαι το ξέρεις και λίγο, δεν είναι κακό. Εμείς σε αυτή τη φάση είμαστε. Ότι υπάρχει ένα, και τίποτα. Υπάρχει ένα θετικό κλίμα. Δεν υπάρχει κανένας τρελός ενθουσιασμός. Αυτό θα καθευτίζεται και στην ανανέωση των εισιτηρίων διαρκείας. Έτσι, αλλά και στο ενδιαφέρον που έχουν οι φίλαθλοι, είτε να ακούσουν μια αθλητική εκπομπή στο ραδιόφωνο, είτε να διαβάσουν ένα θέμα που αφορά τον ΠΑΟΚ στο ίντερνετ. Φαίνεται αυτό, ότι είμαστε στην φάση όπου έχει αρχίσει, μας λείπει πάρα πολύ το ποδόσφαιρο, όπως το είχαμε μέχρι 1η Ιουνίου. 31 Μαΐου που έπαιξε ο ΠΑΟΚ το τελευταίο του παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό για τα play-off. Και από εκεί συνεχίζεται μια θετική αύρα, γιατί ο ΠΑΟΚ πέτυχε έναν από τους στόχους που είχε, που ήταν η κατάκτηση της πρώτης θέσης στα play-off και η συμμετοχή του στα προκριματικά του Champions League. Δεν πέτυχε το κύπελο, δεν πέτυχε μια τρομερή έτσι, ευρωπαϊκή πορεία, αλλά το τρίτο το πέτυχε. Λοιπόν, οπότε συνεχίζουμε από εκεί που τελειώσαμε με την απόκριση του Γλύκου και, μακάρι, και ναι, την κεφαλιά έξω του Στυλ. Μακάρι, Στυλ έπαιζε, ποιος μακάρι και αυτή η σεζόν, ναι, γιατί πέρσι και πέρσι ξεκινήσει έτσι η σεζόν, να ξεκινήσει με θετική αύρα. Εντάξει, πέρσι ξεκίνησε καλά, αλλά πέρσι τέτοια εποχή είχες έναν εκνευρισμό, διότι δεν είχες κάνει μεταγραφές. Είχες ένα όνομα προπονητή που ήταν λίγο ερωτηματικό. Είχες μια προβληματική. Μια προβληματική παρουσία στα πρώτα τέσσερα παιχνίδια του Champions League. 16 Ιουλίου 17 έπαιξες πρώτο παιχνίδι πέρσι και έχασες 2-1 αν θυμάσαι. Και εκείνο, ναι, επειδή στο 90 έβαλε, ναι, ναι, ο Μακ τον γκολ, έτσι. Οπότε ήσουν λίγο, τι να κάνω τώρα, μήπως να φύγω και από την Ευρώπη για να δουλέψω καλύτερα. Δηλαδή ήσουν από πού να αρχίσεις και από πού να τελειώσεις με τον ΠΑΟΚ. Φέτος έχεις κάποιες σταθερές και αυτό είναι το σημαντικό. Και εγώ νομίζω ότι στο ξεκίνημά σου σε λίγο πιο μπροστά από τους άλλους. Πάμε να ακούσουμε ώρα στο Τελίδα Σκαλάκι. Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι συντονισμένοι στο Λίμπερο 107,4. Έχουν προκύψει κάποια δικά σας ερωτήματα γενικά πάνω στα μεταγραφικά, πάνω στην προετοιμασία του ΠΑΟΚ εκεί στην Ολλανδία, πάνω στα πρώτα παιχνίδια που θα δώσει ο ΠΑΟΚ μέσα στις επόμενες μέρες. Θα τα δούμε και όλα αυτά. Έτσι, τα σχόλιά σας
και στην ομάδα μας, το pack24.com, στον Λίμπερο 107,4 στο Facebook. Μπορείτε να μας ψάξετε, να μας βρείτε. Και σαν σχόλια στο βιντεάκι που ανεβάσαμε σήμερα, έτσι ζωντανά για το ξεκίνημα της εκπομπής, και έπαιξε και live, αλλά πλέον υπάρχει και σαν βίντεο ολοκληρωμένο. Να σου πω κάτι, επειδή πλέον η κάμερα και το βίντεο πουλάει πολύ, όπως καταλαβαίνεις, και το live και το άλλο πάνω από την Ολλανδία, πρέπει σαν Πάο 24, ναι, ναι, να έχουμε και έναν σιγά σιγά έναν εικονολήπτη. Έναν εικονολήπτη. Έστω και ερασιτεχνικά στην αρχή, ρε παιδί μου, ναι. Αλλά σιγά σιγά αρχίζουμε να δουλεύουμε σαν σκέψη. Καλά, όντως είναι το πήγες πολύ μακριά, εντάξει. Είναι το τελευταίο δίμηνο. Εντάξει, ο Μπερμπάτοφ τώρα μας τα άμαθε αυτά τα κόλπα, έτσι δεν ξέραμε τίποτα εμείς. Σωστά, σωστά. Να τα λέμε και αυτά, μπορεί επίσης, το παιδί να μας έμαθε μπάλα. Επίσης, είδες με το βίντεο του Κάνια στο σκάουτινγκ τι θαύματα κάναμε. Εννοείται, ρε. Θα σε παρακαλώ, εντάξει. Ρε, εσύ, έχει ξεφύγει εντελώς τεχνολογικά το ΠΑΟΚ 24, το συζητάω. Γιατί έχουμε νεαρά παιδιά. Αυτό κατάλαβες. Ποντάρουμε στο νέο αίμα. Άμα έχουμε έναν εικονολήπτη, ρε παιδί μου, δεν χρειάζεται να είναι με καμιά κάμερα, να. Εντάξει. Ίσα-ίσα να κάνουμε δουλειά μας, νομίζω ότι είναι το επόμενο βήμα. Θα κάνω scouting, επειδή ξέρεις ότι ο Μίχελ του ΠΑΟΚ 24 είμαι εγώ. Το ξέρεις. Ναι, σωστά, σωστά. Έτσι, σωστά. Ο ναι, αθλητικός διευθυντής. Όχι τεχνικός, μην με πει κανείς τεχνικό διευθυντή. Ναι. Ο αθλητικός διευθυντής του site είμαι εγώ. Λοιπόν, ναι, θα κάνω ένα meeting με τους σκάουτερ μου που δουλεύω, που συνεργάζομαι, τους συνεργάτες μου από τον κόσμο. Ωραία. Και θα βρούμε τον καλύτερο εικονολήπτη, έτσι και αλλιώς πρόβλημα χρηματικό δεν έχουμε. Το συζητάω. Αυτά είναι λεπτομέρειες. Ναι, εντάξει, οπότε πιστεύω ότι μέσα στο επόμενο διάστημα θα γίνει και αυτή η προσθήκη. Θα παρουσιαστεί και επισήμως. Μας νοιάζει μόνο ο εικονολήπτης Παύλα Μοντέρα. Ναι, ναι, ναι. Θα το έχουμε... Για να μπορέσει και ο βασικός σκηνοθέτης σεναριογράφος αυτών των βίντεο, ο Σταύρος ο Κόλγας, ναι, να αφιερωθεί στο έργο του. Να μην έχει το άγχος και τη εικονοληψία. Σωστά. Και επίσης θα μπορεί. Δηλαδή, τώρα σκέψου, αυτά τα βίντεο που βγαίνουν είναι μια χρήση. Δηλαδή, βγαίνει το βιντεάκι, το τραβάει ο συνάδελφος, ανεβαίνει. Δεν είναι δηλαδή. Δεν έχει προϊόν μοντάζ μέσα που μπορεί. Άμα έχει έναν εικονολήπτη κανονικό που να μπορεί να στο κάνει στα γρήγορα. Δεν το ξέρει ότι τα καλύτερα πλάνα είναι όμως αυτά. Ναι, ρε φίλε, αλλά μπορεί μετά λίγο να το στρώσει. Τραβήχτηκαν με τη μία. Εντάξει, μετά μπορεί να το στρώσει λίγο. Κατάλαβες, δηλαδή θα είναι πιο ενδιαφέρον. Θα το έχουμε στο όνομα Sex Logo, που θα πάει. Προχωράει η τεχνολογία, το επόμενο βήμα της τεχνολογίας. Και να μην γράφουμε λέξη για το επόμενο βήμα. Πιστεύω ότι αυτά τα γυρίσματα θα είναι λίγο Αλμοδοβάρ. Βασικά, Θόδωρος Αγγελόπουλος να μην είναι. Και ας είναι και Αλμοδοβάρ, δεν μας πειράζει. Και όσο πάω, είναι σουρεαλισμό. Σκοπός είναι σιγά σιγά, Άκη Sex Logo, να σταματήσουμε να γράφουμε. Πολύ ναι, σημαντικό. Τρώμε ναι, πολύ μόνο χρόνο να μιλάμε. Ναι, τρώμε πολύ χρόνο από τη ζωή μας. Αυτή έτσι, η περιττή συνήθεια ναι, του γράψηματος. Ακριβώς. Το γράψιμο πλέον έχει κουράσει. Πλέον λέει, ο κόσμος θέλει εικόνα. Λέει, θα βγάλει ο Σταύρος Κόλκας το νέο του βιβλίο. Τι θα είναι το βιβλίο? Τίποτα. Θα είναι μπροστά σε μια κάμερα και θα μιλάει. Ναι, δηλαδή έχει πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον αυτό. Σελίδες. Και αφού η τεχνολογία δεν προχωράει, ούτως ώστε τουλάχιστον να γράφουμε μιλώντας και πρέπει να τα πατάμε ακόμα και να ταλαιπωριόμαστε έτσι, πρέπει να το πάμε λίγο παρακάτω. Θα το πάμε. Εντάξει, δεν λοιπόν, τι θα κάνουμε, θα συνδεθούμε με. Λοιπόν, θα πάμε προς Ολλανδία σιγά-σιγά. Είχαμε μία ερώτηση από χθες φίλων και προέκυψε συζήτηση στην ομάδα μας περί του ποιο παιχνίδι θα δώσει πρώτος ο ΠΑΟΚ, αν θα είναι εντός ή θα είναι εκτός. Και υπήρχε η απορία ότι. Από πού εξαρτάται αυτό? Από το αν είσαι αδύναμος ή δυνατός? Από το αν βγήκες πρώτος στην κληροτίδα ή δεύτερος? Νομίζω ότι είναι καταλήξαμε θέμα... Ναι, για πες εσύ. Όχι τύχης, είναι λίγο... θέμα συνεννόησης. Τώρα σε αυτή την περίπτωση δεν ξέρω ακριβώς πώς είναι. Εμείς βγάλαμε το συμπέρασμα τύχης, και εγώ πιστεύω πολύ και το Σωτήρι, αλλά είχα και εγώ αυτή την αίσθηση ότι είναι θέμα κλήρωσης, ποιος βγαίνει πρώτος στην κληροτίδα. Δεν ισχύει πάντα αυτό όμως. Περίμενε. Απλά η UEFA, επειδή είναι και αρχή καλοκαιριού και υπάρχουν κάποια στάνταρ της παράγοντες, ευνοεί το να γίνει μια συνεννόηση μεταξύ τους ή να γίνει δεκτό ένα αίτημα ναι, μιας ομάδας αν έχει κάποια κόμπλα, κάποιο πρόβλημα ρε παιδί μου. Και εγώ κάτι τέτοιο νομίζω ότι παίζει. Δηλαδή είναι σχετικά συχνό φαινόμενο να λέει μια ομάδα, ξέρετε, εγώ έτυχε να είναι το πρώτο παιχνίδι μέσα, αλλά για αυτούς και για αυτούς τους λόγους δεν είναι το γήπεδο έτοιμο, έχω αυτό το θέμα, το οργανωτικό, το διαδικαστικό, θέλω να παίξω πρώτα εκτός. Ναι. Το δέχεστε? Ναι. Συνήθως η UEFA σε συνεννόηση και με την άλλη ομάδα κάνει δεκτά τέτοια αιτήματα. Αλλά κανόνας το να παίζει ο δυνατός το δεύτερο παιχνίδι στην έδρα του δεν υπάρχει. Γιατί αυτό ακούστηκε ναι, και αναφέρθηκε. Δεν νομίζω ότι παίζει. Γιατί υπάρχουν πολλά παραδείγματα να είναι ο άλλος δυνατός
και να έχει παίξει το πρώτο του παιχνίδι. Όχι, μέσα. Δεν νομίζω ότι παίζει. Γιατί όταν έπαιζε ο Πάοκ με τον Άγιαξ που έπαιξε ο Άγιαξ, δεν ήταν δυνατό. Ο Πάοκ έπαιξε την Εύα το δεύτερο παιχνίδι. Δεν, νομίζω ότι είναι. Και εν πωλή νομίζω ότι είναι θέμα συνεννόηση τις περισσότερες φορές κιόλας. Δηλαδή, αν τύχει που λέει ο λόγο με την Άντερλεχτ τώρα και η Άντερλεχτ μπορεί να θέλει να παίξει πιο μέσα το δεύτερο παιχνίδι τη Τούμπα ή ξέρω εγώ στην έδρα τη, να γίνει θέμα συνεννόηση. Έτσι νομίζω. Λοιπόν, ο Θεοδωρής ο Γιαχουστίδης, ο οποίος είναι ένας γνώστης του κινηματογράφου, έτσι. Βεβαίως. Λοιπόν, λέει, μην κοιτά συνέχεια την κάμερα, ρε. Αν μπορεί, βάλε κάποιον να τη γυρίζει. Να, είναι είδε, αυτό, είδε. Το πιάσε αυτό που σου λέω. Τη βρήκε την ανάγκη ο πελάτη, κατάλαβε. Δηλαδή, έρχεται στην εταιρεία, διότι είναι καλό αναγνώστη ο Θεοδωρής και λέει, συγγνώμη. Είμαι πολύ ευχαριστημένος από την υπηρεσία σας, αλλά αν βελτιώσετε και αυτό, θα είστε πολύ καλύτεροι. Το είδαμε και εμείς στο Δωρή. Θα είναι το επόμενο βήμα. Το επόμενο βήμα είναι αυτό. Και βέβαια είπαμε ότι σε συνεννόηση με το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, όλα αυτά τα βιντεάκια θα παιχτούν κάποια στο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ τον επόμενο Μάρτιο. Θα είναι το ταξιδεύοντας με τον ΠΑΟΚ νούμερο 2. Αυτό είναι πραγματικά ταξιδεύοντας με τον ΠΑΟΚ. Ορισμός ταξιδεύοντας με τον ΠΑΟΚ. Ορισμός του ΠΑΟΚ, κυρία μου. Έτσι. Έχουμε επαφή, Σωτήρη, με. Γενικά υπάρχει κάποια επαφή. Μπορεί να γίνει μια επικοινωνία εκεί με το νησί τη Ολλανδία. Και τον εκ των διευθυντών, γιατί χθες. Όχι χθες. Βγάζει το παράπονο ότι δεν το βγάζουμε αέρα. Δηλαδή. Όχι δεν το βγάζουμε, τον έχει βάλει ο έτερος διευθυντής. Γι' αυτό. Εντάξει. Η προπόνηση είναι σε εξέλιξη, αν ολοκληρώθηκε η προπόνηση. Του ΠΑΟΚ σήμερα. Συνήθως τέτοια ώρα έχει ολοκληρωθεί. Ναι. Γιατί ο παίχτης μία η ώρα είναι ήδη μπανιαρισμένος και κάνει δηλώσεις. Αν σκεφτείς ότι 6 ώρα είναι και το φιλικό σήμερα, δεν νομίζω να πάει και πολύ παραπάνω. Είπαμε ότι δεν θα έχουμε παίχτη σήμερα, κατά πάσα πιθανότητα. Λογικά λέμε εμείς. Διότι εντάξει, είναι μέρα αγώνα, οπότε έχουν άλλο πρόγραμμα τα παιδιά εκεί. Έχουμε τον Σταύρο. Από τα βουνά της Ολλανδίας. Γεια σας. Σταύρε, τι κάνεις? Όλα τέλεια, παιδιά. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι ωραία περνάμε εδώ. Πάντως να ξέρεις ότι η αίσθηση εκεί στα Φιόρδρ ότι είσαι σε βουνό υπάρχει. Δηλαδή, κάποια στιγμή εκεί που είσαι στη Γούβα, ανεβαίνεις ψηλά και συναντάς τη θάλασσα, ρε φίλε. Και λες πώς γίνεται να το. Να ανεβαίνω ψηλά. Αυτό ακριβώς αυτό. Ναι. Οπότε μην παρεξηγείς κάποιους που πιστεύουν ότι έχει βουνό η Ολλανδία. Μόνο ο τύπος της Θεσσαλονίκης θα μπορούσε. Ωραία, να ανακαλύψει βουνά στην Ολλανδία. Εντάξει, σήμερα βέβαια ανακάλυψε έκτο πιθανό αντίπαλο στους πιθανούς αντιπάλους. Εντάξει. Αυτά δεν είναι. Αυτά τι είναι, τα λέει ο Παΐσιος, είναι κληρονομικό χάρισμα, είναι ένα ρίσκο όπως αυτό το μεταγραφικό που λέει έρχεται ο τάδε, δεν θα έρθει ποτέ, αλλά τι μας βιάζει. Ναι. Έκτο αντίπαλο, Κοιτάξτε, τα παιδιά, όλα αυτά είναι. Δηλαδή, πώς θα καταλάβεις τώρα, είναι μεταφυσικά. Μεταφυσικά θα μπορούσα να τα χαρακτηρίσω. Ναι. Υπάρχει έκτος πιθανός αντίπαλος. Μάλιστα, είναι έξαλλη η οπαδή της Σπάρτα Πράγας, που πούλησαν τη συμμετοχή στο Champions League στη Σλάβια, όλα επεισόδια τώρα στην Τσεχία και τέτοια. Άρα υπάρχει αντικατάσταση ομάδας, όχι έκτος πιθανός αντίπαλος. Εγώ για να κάνω το δικηγόρο του διαβόλου, τέτοια συμβαίνουν, ρε παιδί μου. Εντάξει, είναι ο δαίμον. Συμβαίνουν. Ναι, ναι. Αυτό με το. Ναι, αυτό με το βουνό ήταν πιο ωραίο. Γιατί πιο ωραίο. Ήταν αυτό που λες ότι, ρε παιδί μου, κάποιες φράσεις έχουν μείνει. Δεν μπορεί, ρε διάολε, ναι, ναι. Το βουνό γίνεται το τρέξιμο. Εντάξει. Είναι τόσο ψαγμένος ο ΠΑΟΚ, φίλε, που βρήκε βουνά να στην Ολλανδία για να τρέξει. Κατάλαβες τι γίνεται. Δεν είναι. Είναι θέμα οργάνωσης, φίλε. Άμα το έχεις το θέμα της οργάνωσης. Όλα τα άλλα περνάνε σε δεύτερη μοίρα. Πώς κάποιες ομάδες είναι αυτό που λέμε βουνό τα προβλήματα. Ναι, ο ΠΑΟΚ ναι, δεν είναι. Άλλα. Πώς φαίνεται αυτός ο Μπρίκιτς δίπλα στον Τσορμπατζόλου, δεν φαίνεται βουνό. Είναι ένα κεφάλι μεγαλύτερο. Έχετε να το. Δει τι έχουν κάνει στη σελίδα του ΠΑΟΚ 24, τη φωτογραφία ανεβάζουν οι αλήτες. Τι έχετε δει. Όχι, όχι, τώρα έγινε. Πες. Για πείτε λίγο, πείτε λίγο. Ναι. Μπείτε λίγο να δείτε. Ναι. Του Τσόρμπα με τον Μπρίκιτς. Αυτήν είδα εγώ, ρε, και είπα. Αυτήν δεν λες. Πιο κάτω πήγε. Πιο κάτω. Για κάτσε λίγο τώρα, γιατί μας φωτογραφία. Πόσο κάτω, έχει πολλές φωτογραφίες. Κάτσε, ρε, περίμενε. Υπάρχει μία που είμαι με ένα παιδάκι χέρι-χέρι. Α, εσύ. Ναι. Οντάτη την είδα. Ποια λέει, ρε, τόσο κάτω. Νάτη, ρε, νάτη. Νάτη, εδώ, προχωράει. Α. Πλάτη, ευτυχώς.
Σταύρο, τι έχει να σχολιάσει για αυτή τη φωτογραφία εδώ πέρα. Σε βρήκε. ήρθε εκείνη η Ολλανδέζα που μας άλυζε. τι λες γι' αυτό. Που έλεγε Where is Σταύρος και λοιπά. Ήρθε εκεί και σε βρήκε. Ναι, ήρθε εκεί. Ήρθε εκεί. Είναι 2 χρονών πλέον. Στην προετοιμασία του Αναστασιάδη έγιναν όλα. Ήταν το αδιέξοδο. Αυτό είναι το ψυχολογικό. Ενέδωσες. Ήτανε... Μου μοιάζει κιόλα. Ήταν πολλές οι βραδιές, οι μοναχικές, και κάποια στιγμή δεν άντεξες άλλο. Ωραία πράγματα. Ωραία, λοιπόν. Σταύρε, σήμερα είναι το φιλικό στις 6 με τη Στεάουα, το τρίτο φιλικό. Όταν λες ώρα, θα λες 5 δικιά σας. Ναι, 5 δικιά σας, έχεις δίκιο. Θα λέγαμε στο ξεκίνημα ότι έχετε ένα θέμα εκεί. Ναι. Τρίτο φιλικό και το δεύτερο σοβαρό, γιατί εντάξει το πρώτο δεν μπορούμε να το πιάσουμε στα σοβαρά. Αυτό που λέγαμε και πριν με τον Άκη, ότι μάλλον σιγά σιγά αρχίζουμε να βλέπουμε και θα αρχίσουμε μάλλον να βλέπουμε και κορμό ενδεκάδα εν ώψη των πρώτων αγώνων Champions League, έτσι δεν είναι? Σύμφωνα με αυτά που δοκιμάζει ο Ίβιτς, Νίκο και Άκη, δεν βλέπω σήμερα τον κορμό. Mm-hmm. Αλλά νομίζω με την Τβέντε πρέπει κάτι να γίνει, γιατί πρέπει να πάρουν 90 λεπτά παίκτες. Ναι. Γιατί αλλιώς θα έχουμε θέμα. Ναι. Το πρώτο επίσημο παιχνίδι είναι πολύ ψηλότερο απαιτήσεων από ό,τι συνηθίζεται. Mm-hmm. Είναι δηλαδή ένα παιχνίδι που δεν έχει καμία σχέση με αυτό, παραδείγματος χάρη, της Λοκομοτίβα Ζάγκρεμπ που παίξαμε... Σίγουρα όχι. Καμία απολύτως σχέση. Ναι. Άρα λοιπόν και το επίπεδο της ετοιμότητας του ΠΑΟΚ σε αυτήν την υπόθεση πρέπει να είναι πολύ ψηλότερο. Mm-hmm. Άρα λοιπόν δεν μας παίρνει να προετοιμάσουμε την ομάδα για 60-70 λεπτά έντασης και διαχείρισης μετά. Γιατί ο χρόνος ουσιαστικά γι' αυτό, ο χρόνος αυτός είναι. Ναι. Ουσιαστικά δηλαδή είναι το μεγάλο ερωτηματικό. Γιατί κατά τα ψέματα σε αυτές τις αναμετρήσεις ένα σημαντικό ποσοστό πλεονεκτήματος ή μειονεκτήματος ανάλογα με το πώς το έχεις διαχειριστεί εμφανίζεται από τον βαθμό ετοιμότητας. Ναι, ίσως και το πιο σημαντικό είναι αυτό. Παραδείγματος χάρη τον Άγιαξ, εμείς όταν τον παίξαμε τελευταία αυτή την... Το 2010. Όταν με τη γυναίκα του Σουάρες, ναι. Ναι. Δεν είχε βαθμό ετοιμότητας υψηλό. Mm-hmm. Απλά είχε Σουάρες που η γυναίκα του δεν γέννησε. Που γέννησε μετά το τέλος του αγώνα της Τούμπας και έφυγε τρέχοντας. Πληρώσαμε εμείς. Ναι. Τώρα από εκεί πέρα, παιδιά, πρέπει να σας διακόψω, γιατί έχει έρθει ο ποδοσφαιριστής. Α, θα έχουμε ποδοσφαιριστή, θαυμάσια. Όχι, δεν θα έχουμε ραδιόφωνο. Α, ωραία. Α, είναι αυτός που θα παίξει αύριο. Που γίνεται με τις εφημερίδες. Εντάξει. Εντάξει, να σε κλείσουμε. Εντάξει. Okay, και είμαστε ξανά σε επαφή. Θα τα πούμε και στη συνέχεια. Ωραία. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Δεύτερο μέρος της εκπομπής του ΠΑΟΚ 24 στον Λίμπερο 107,4 και για σήμερα Τρίτη. Το είπαμε λίγο με συστολή, έτσι. Τετάρτη. 13 Ιουλίου. Τετάρτη και 13, παιδιά, είναι γρουσούζικη ημερομηνία. Αναφυλάγεστε σήμερα. Διότι κάποιοι στον περιφερειακό δεν το ξέραν ότι είναι τέτοια γρουσούζικη ημέρα Τετάρτη και 13 και συγκρούστηκαν με πρόβατο στην περιφερειακή. Άλλο ένα ρεκόρ, διότι τα ρεκόρ είναι για να σπάνε. Στον περιφερειακό, εγώ που έχω κάνει και μια τετραετία στο Ράδιο Θεσσαλονίκη, έχω ακούσει για έναν καναπέ στο δρόμο, στον περιφερειακό, για... Ένα σπίτι λιώμενο που έπεσε από αυτοκίνητο και ήταν μέσα στον περιφερειακό. Για γουρούνια στον περιφερειακό που βγήκαν. Για άλογα στον περιφερειακό. Τώρα πλέον και πρόβατα στον περιφερειακό. Μια προσφορά της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, των υπουργείων που έτσι έχουν την ευθύνη του περιφερειακού. Στο ύψος του τούνελ έγιναν αυτά. Το Newsfeed διαβάζω ότι τα πρόβατα, λέει, διέφυγαν από στάνη που βρίσκεται κοντά στο Γένεσις. Δηλαδή, τι ζούμε, ρε φίλε. Τι σκέφτεσαι όταν διαβάζεις ότι τα πρόβατα διέφυγαν από στάνη που βρίσκεται κοντά στο Γένεσις και ο ιδιοκτήτης καταγγέλει κλοπή των προβάτων μέσα από τον ιδιόκτητο χώρο του. Τα πρόβατα προκάλεσαν αναστάτωση στους οδηγούς, οι οποίοι μείωναν απότομα ταχύτητα στο σημείο. Μάλιστα, ένα πρόβατο συγκρούστηκε με διερχόμενο γιο ταχύτητα. Τα βρουν οι ασφάλειες τώρα.
Μετά το τούνελ, στο ρεύμα προς δυτικά, προκαλώντας υλικές ζημιές. Στο ρεύμα προς ανατολικά βρέθηκε τραυματισμένο ένα ακόμα πρόβατο και τα δύο ζώα μεταφέρθηκαν εκτός οδοστρώματος από άντρες της τροχέας. Αυτά συμβαίνουν στην καταπληκτική πόλη που λέγεται Θεσσαλονίκη και που ποτέ δεν θα πλήξεις. Διότι πάντα θα υπάρχει η δυσιογραφία να σου προκαλεί έτσι, το γέλιο. Πελάτης μπαίνει στο μαγαζί, διαβάζει ποδοσέλιδο εφημερίδας μετά τα 14 γκολ, κρεσέντο. Το σχόλιο του που πάνε και τους βρίσκουν αυτούς τους παίχτες. Αναρωτιέται, λέει, μάλλον μοιράζεται την εμπειρία του 903. Ναι, ότι είδε έναν να διαβάζει τη... επίσης, μιας και μετά θα πάμε πάλι στην Ολλανδία και θα συζητάμε περί ΠΑΟΚ και λοιπά. Δεν προλάβαμε να πούμε και πολλά, είναι η αλήθεια. Να δώσουμε τα συγχαρητήριά μας στην ομάδα του Ηρακλή. Όπα. Πρώτα. Ναι. Επίσης, στον καλό φίλο και συνάδελφο και πολύ καλό επαγγελματία, τον Κώστα τον Κουκουμάκα, που διαβάζω στο Vice, ο Κώστας είναι ψυχάρα μεγάλη, για τους Πακιστανούς μετανάστες που παίζουν κρίκετ στον Ηρακλή. Ναι. Και το κάνει θέμα ο... Ποιος άλλος, μόνο ο Κουκουμάκας. Ο Κώστας, εντάξει, καλά. Δεν υπάρχει το άτομο αυτό. του δίνω από τώρα το Πούλιτζερ. Για αυτό το άρθρο. Χωρίς που... Αν και... Ο Κώστας, ο οποίος είναι βραβευμένος, δεν κάνω πλάκα, βραβευμένος, ναι, για όντως τα ρεπορτάζ του. Ναι. Όχι μόνο στο Vice και στην εφημερίδα Μακεδονία και. Και γενικά... από τα παιδιά που παρότι ξεφύγαν από τα όρια της Θεσσαλονίκης, έμειναν εδώ. Δηλαδή η δουλειά του έχει ξεφύγει από τα όρια της Θεσσαλονίκης, έτσι, αλλά έχει μείνει εδώ. Και μπράβο του. Του Κώστα. Δεν συμπαθεί και πολύ το σύλλογο, λέει, είναι αλήθεια. Ένα μικρό, ένα μικρό κομμάτι. Πολύ, αλλά δεν ένα μικρό κομμάτι του αποσπάσματος θα σας διαβάσω. Και εσείς που είστε Ηρακλειδείς και μας ακούτε, να είστε περήφανοι για την ομάδα σας. Ο Ηρακλής, λέει, είναι σύλλογος που παραδοσιακά κάνει ανοίγματα και στηρίζει αθλήματα με παράδοση στο εξωτερικό. Μας δέχτηκε στην οικογένειά του και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Πριν από ένα χρόνο, όταν απευθύναμε την πρόσκληση μέσω ανακοίνωση στο διαδίκτυο, αλλά και αναρτώντας αφίσες στην πόλη για την ίδρυση της ομάδας, οι πρώτοι που ανταποκρίθηκαν ήταν Πακιστανοί μετανάστες, τουλάχιστον 30 άτομα, οι περισσότεροι εκ των οποίων είχαν διδακτεί το κρίκετ στα σχολεία. Ο φίλος 164 έχει στείλει μήνυμα το οποίο το έφερε στον Ασλαμά. Θα έκανε ολόκληρη εκπομπή ο Ασλαμάς αυτό το μήνυμα. Θα έλεγε μηνυματάρα, μηνυματάρα. Αραβούργημα. Στείνει ολόκληρη εκπομπή. Λοιπόν, έλα λέω το Σοφού 18 στον έκτο να σε φιλήσω. Ναι, έλα εδώ να σε φιλήσω. Λοιπόν, έχει στείλει για αυτό που διάβαζε πριν ο Άκης με τα πρόβατα που βγήκανε στον περιφερειακό και λέει τουλάχιστον τα παίρνει ο άτυχος οδηγός, έτσι για μεζέ. Είναι σαν ο περιφερειακός, είναι σαν εκείνα, ρε παιδί μου, τα αγροκτήματα που μπαίνεις, κυνηγάς και yeah, ό,τι σκοτώνεις το παίρνεις κιόλας, το πληρώνεις και το παίρνεις. Δεν τα ξέρεις αυτά τα αγροκτήματα. Υπάρχει μέσα μπεκάτσες, έχει λαγούς, έχει... και πηγαίνεις εκεί, κυνηγάς, χτυπάς δύο λαγούς και τρεις μπεκάτσες, φεύγοντας. Τα πας, τα ζυγίζεις, τα πληρώνεις στην εταιρεία που έχει το αγρόκτημα και τα παίρνεις, φεύγοντας πας τα τρως. Λοιπόν, έτσι είναι και ο περιφερειακός. Μπαίνεις, ρε φίλε, ό,τι σκοτώσεις είναι δικό σου. Μα, χελώνα θα είναι, γιατί είναι και πεντανόστιμες. Σε κάτι χώρες κάτω στην Ασία τις πληρώνουν, ναι, χρυσάφι τις χελώνες για να τις φάνε. Λοιπόν, γουρούνι είναι, πρόβατο είναι. Το παίρνεις και φεύγεις, οπότε πολύ καλή η ιδέα που δίνει ο 164 με το μήνυμα του. Πάντως, χωρίς πλάκα, κάποια στιγμή, όταν ακόμα ήμουνα στο Ράδιο Θεσσαλονίκη, σκεφτόμουν να κάνω ένα θέμα τότε στο Sunday που ήμουνα του Αγγελιοφόρου για το περιφερειακό. Τι έχει βρει κάποιος στον περιφερειακό. Εκεί έχει, στο ύψος του Γένεσης, έχει και άλογα. Ναι. Κάτι άγρια άλογα, να πούμε. Κάτι αδέσποτα. Εκεί που στρίβεις για να πας προς το τούνελ. Και βγαίνουν εκεί στον περιφερειακό. Τώρα ξεστήνει ξαφνικά εκεί που οδηγάς να βρεις μπροστά σου άλογο που εκείνο το σημείο έτσι κι αλλιώς είναι επικίνδυνο. Έχει κάτι ανάποδες κλίσεις. Ναι. Έχει κάτι βαθουλώματα όπου μπαίνεις μέσα. Άμα τρέξεις με 100. Ναι. Και είσαι, πώς να σου το πω, άπειρος οδηγός. Δεν λέω γυναίκα οδηγός, γιατί καμιά φορά οι γυναίκες δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν μια τέτοια απότομη κατάσταση, ας πούμε. Εκεί που πας με 110 και πρέπει να πάρεις και μια στροφή, μπαίνει το οδόστρωμα μέσα, κάνει βαθούλωμα. Γιατί έτσι, ρε φίλε, είναι το adventure αυτό. Πάει πακέτο με το σκοτώνεις και το παίρνεις. Πρέπει να νιώσεις λίγο σαφάρι ότι κάνεις εκεί. Για τα πρόβατα που βρέθηκαν στον δρόμο, μαζεύτηκαν τα πρόβατα, δηλαδή λύθηκε το πρόβλημα ή τρέχει ακόμα, για να ξέρουμε τα δίπλα που μας ακούγεται. Όχι, ξέρεις κάτι, το θέμα με τα πρόβατα είναι το ανέκδοτο αυτό,
Γιατί λέει ο άλλος μου τα κλέψανε. Το ξέρεις αυτό το ανέκδοτο που πάει ο άλλος σε ένα βουνό, σε μια πλαγιά να κάνει την ανάγκη του και ξαφνικά ακούει πού είναι τα πρόβατα. Ερημιά μέσα στο βουνό, δεν απαντάει κανένας, λέει αυτός δεν ξέρω. Δεν το ξέρεις. Δεν λέγεται στον αέρα. Όχι, απλά το φινάλε είναι πρέπει να τον βλέπεις τον άλλον που στο λέει το ανέκδοτο. Γιατί αρχίζει πλησιάζει η φωνή. Πού είναι τα πρόβατα. Προφανώς γιατί ο άλλος έχει εντοπίσει ότι αυτός που του είπε δεν ξέρω είναι προς τα εκεί, ας πούμε, και πηγαίνει. Λέει αυτός δεν ξέρω. Πού είναι τα πρόβατα. Δεν ξέρω. Πού είναι τα πρόβατα. Δεν ξέρω. Πού είναι τα πρόβατα. Δεν ξέρω. Οπότε ξαφνικά ανοίγει ένας το θάμνο, κοιτάει στα μάτια τον τύπο και του κάνει. Και κάνει όλες. Αυτό είναι ανέκδοτο. Πού είναι τα πρόβατα. Δεν ξέρω. Κάπου είναι τα πρόβατα. Ο τύπος που έχει τη στάνη κατήγγειλε ότι του τα κλέψανε. Μάλιστα. Και επειδή του τα κλέψανε, δεν πάει εκεί ένα φορτηγό και φορτώνει 100 πρόβατα. Όταν λέμε, άμα είσαι μάγκας να κλέψεις πρόβατα, πρέπει να τα οδηγήσεις κιόλας. Ναι, να κάνεις αυτό το μπρρρ. Ναι, ναι, ναι. Κατάλαβε. Κάπου φύγανε. Να τα σαλλαγήσεις. Να τα σαλλαγήσεις. Όπως ξέρεις ότι το πιο δύσκολο μουσικό όργανο για να παίξεις είναι η φλογέρα. Ναι. Το ξέρεις αυτό. Λέει ο άλλος το βιολί. Ποιο βιολί, ρε φίλε. Η φλογέρα είναι το πιο δύσκολο μουσικό όργανο. Ναι, υπάρχει για ατάκα πρέπει... το βιολί, άκη, που δεν την ξέρεις σίγουρα. Που αν το βιολί ήταν. Θα το παίζανε πολύ. Δηλαδή, μπορώ να το πούμε. Αν το βιολί ήταν πουλί. Ναι, θα το παίζανε πολύ. Λέει ο άλλος το βιολί είναι το πιο δύσκολο. Όχι, φίλε, η φλογέρα είναι η πιο δύσκολη, διότι πρέπει να προσέξεις και τα πρόβατα. Κατάλαβες, οπότε. Χρήστο, και όσοι το να τα σαλλαγίσεις από το να τα ροβολήσεις έχει κάποια διαφορά. Ροβολήσεις μήπως σημαίνει να τα οδηγήσεις κιόλας. Ενώ τα σαλλαγίσεις είναι να τα βγάλεις και να τα αφήσεις να πηγαίνουν μόνα τους. Να τα φωνά. Να τα ροβολήσεις ή να βοηθήσεις να κατεβούν, να ροβολήσεις την πλάγια. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, ναι, αν ακούει. Εγώ πρέπει να είναι να τα φωνάζω μόνο. Ναι, ναι, να τα μαζεύω. Αν ακούει κάποιος ευκαρπιώτης. Ναι. Βλάχος, καράβλαχος. Ναι. Από αυτούς τους δεκάδες που υπάρχουν εκεί. Στο γραφικό αυτό. Θέρετρο της Βόρειας Θεσσαλονίκης, των Βορείων Προαστίων, ας μας στείλει ένα μήνυμα ο Γιάννης ο Παλάγκας, αν ακούει, ας μας στείλει ένα μήνυμα. Ποια είναι η διαφορά του σαλαγούσα τα πρόβατα και ροβολούσα τα πρόβατα. Ροβολούσα. Και, αν το πεις και αθηναϊκά, σαλάγαγα τα πρόβατα και ροβόλαγα τα πρόβατα, αν το πεις όπως μιλάνε οι... Ροβόλατα, ροβόλατα, έτσι, τα γίδια και τα πρόβατα. Έτσι, μπράβο, αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Μάλιστα. Ωραία, πράγματα. Το, ΠΑΟΚ 24, η συζήτηση είναι ναι. ΠΑΟΚ 24 και είναι αθλητική, διότι στην οικογένεια του ΠΑΟΚ και γίδια έχουν περάσει κατά φουλ, πρόβατα. Έτσι, δηλαδή ο Άγγελος, ο μεγάλος Άγγελος Ασιάδης είναι αυτός που εισήγαγε κιόλα τον όρο γίδι. Ναι. Έτσι. Και πρόβατα πολλά λένε, μη τρώτε άλλο σανό. Βέβαια. Έτσι, μη ταΐζετε στον κόσμο του ΠΑΟΚ σανό. Έτσι. Ναι. Ή αυτά τα πρόβατα που λένε το τάδε, που λένε το έτσι. Ακούγονται αυτοί οι όροι. Έτσι. Οπότε στη λογική αυτή, κάναμε μια μικρή αναφορά στο περιστατικό που σήμερα το πρωί συνέβη στη Θεσσαλονίκη. Τα πρόβατα, λέει, βγήκαν στον περιφερειακό. Ήδη έχουμε δύο τραυματίες. Τι γίνεται, λέει. Δηλαδή, αν υπάρχει ένα πρόβατο 24. Πιστεύω ότι σήμερα θα έχει αυτό το τόσο σοβαρό κοινωνικό θέμα που δύο συνάνθρωποι μας πρόβατα βγήκανε στο δρόμο και τραυματίστηκαν. Σαλαγό. Σαλαγό, λέει ο Χρήστος. Ανησυχία, πάταγος, θόρυβος. Ανησυχία, πάταγος, θόρυβος. Σημασία στη νέα αλληλεγγύη, οδηγώ το κοπάδι με θόρυβο. Οδηγώ το κοπάδι με θόρυβο. Άρα είναι κάνω το και το bridge kits kits, κατάλαβες, κάπως έτσι. Αλλά αυτό που λέει σαλαγούσεις της Ελλήνης, που είναι η αναφορά, αν θυμάσαι, στο Κιλκής του αστυνομικού που λέει σαλαγούσεις της Ελλήνης οι ληστές έκραξαν θα μας και απέδρασαν. Το θυμάσαι αυτό το ωραίο με το ροβόλο τα βγάλα μάκρι. Πήγαινε και ροβόλα. Ροβολό. Λεβέντη σε ροβόλαγε, που είναι το τέτοιο του Θεοδωράκη. Ναι. Που τραγουδούσε η Φαραντούρη. Ροβολό είναι κατηφορίζω. Και σαλαγό είναι. Είναι αυτό το γνωστό και ως. Φωνάζω. Ωραία, εντάξει. Οπότε καταλάβαμε τι γίνεται. Άμα ξέρει κανένας εκεί πέρα από το περιφερειακό να τα σαλαγίσει σε πρώτη φάση,
θα βοηθήσει. Τώρα, αν ξέρει και να ταροβολήσει κιόλας και κάπου, καμιά κατηφόρα εκεί κοντά. Οι αστυνομικοί έχουν αναλάβει αυτό το ρόλο. Δηλαδή, αυτός που είχε βάρδια σήμερα, δεν πρέπει να είπε από μέσα του ρε φίλε, τι άλλο θα κάνω, ρε φίλε. Σε μένα κάθισε. Δηλαδή, λίγο φωνικό όπλο μου θύμισε. Όπου οι δύο οι αστυνομικοί δέχονται κλίση από το. Να πάνε, λέει, διότι συνέβη έκτακτο περιστατικό εκεί στο. Και να πάνε, ξέρω εγώ, τα δύο όργανα έτσι, και να διώχουν τα πρόβατα από το δρόμο. Και βλαστημάνε, λένε ρε φίλε, καλοκαιριάτικα, είμαστε και λίγοι. Έχουν φύγει όλοι οι συνάδελφοι άδεια. Τι μας έκατσε τώρα. Δεν μπορούσε να μας τύχει κάτι στην παραλιακή κάτω εκεί στο Μακεδονία Παλάς. Ναι, ναι. Να δούμε και λίγο κάνα ωραίο κορίτσι στον περιφερειακό εκεί με τα πρόβατα, τα τραυματισμένα. Τι φταίνει και τα προβατάκια του Θεού, του ήρθε ξαφνικά. Εγώ λέω πάντως. Νίκο Μοσκοβίτη, ναι. Να κάνουμε αυτό που μας ζήτησε ο έτερος ιδιοκτήτης του ΣΑΕ, ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Ωραία. Να πάρουμε αυτόν. Αλλά αυτός μας κάλεσε. Θα πεταχτεί στα. Γύρω στη μία και μισή να. Θα ανεβεί στα σίδερο, άλλωστε. Θα ανεβεί. Θα δηλαδή, δημιουργηθεί θέμα. Δηλαδή θα υπάρχει θέμα. Αλλά θα τους πάρουμε μετά. Την μια μας πάρουμε και τους δύο. Θα τα βρούμε στα δικαστήρια καμιά μέρα. Δεν θα έχουν ξεμπερδέψει λογικά μέχρι να τελειώσουν και με φωτογραφίες και με αυτά. Οπότε θα τους πάμε μετά το. Εκεί γύρω στη μια μισή δηλαδή τους πάρουμε. Ναι, εντάξει, ωραία. Γίνεται και αυτό. Γίνεται και αυτό. Δηλαδή να λοιπόν, πάμε. Να έχουμε δεύτερη ώρα. Επίσης, πρώτου πάμε στους χορηγούς. Μην ξεχνάτε την κλήρωση για το έπλο ρυθμός. Ο Λίμπερ 87,4 και το έπλο ρυθμός σας δίνουν τη δυνατότητα να κερδίσετε πλούσια δώρα. Μιλάμε για ένα καναπέ κρεβάτι και 10 δωρεπιταγές των 100 ευρώ. Η κλήρωση θα γίνει την ερχόμενη Δευτέρα στην εκπομπή. Την πρωινή ο καλός, ο κακός και ο άσχημος. FM κενό, ονοματεπώνυμο, έπιπλο ή καναπές για να μπείτε στην κλήρωση. Μια προσφορά από το έπιπλο ρυθμός στο 6ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά έναντι Τιτάν. Το τηλέφωνο είναι το 722-517. Λοιπόν, μαζί μας ο μπειρατής στο δεύτερο μέρος εκπομπής. Αυτό το στέκι της μπύρας και του καλού μεζέ, του καλού μπυρομεζέ στη Διογένους 17. Mm-hmm. Εκεί όπου ανοίγει από το μεσημέρι, δεν είναι δηλαδή αυτή η pub που πηγαίνεις, η bar, το bar ας πούμε, το rock bar που πηγαίνεις βράδυ απλά να δεις κανέναν αγώνα ή να ακούσεις καλή μουσική, και το μεσημέρι ανοιχτά από τις 12. Και μην ξεχνάτε ότι αν πάτε ως τις 7, 1 με 7 δηλαδή, όλες οι βαρελίσχες μπύρες του μπειρατή είναι μείον 1 ευρώ. Ωραία. Επίσης μαζί μας δεύτερη ώρα και τα είδη γηνής του Φτίκα. Το μπάνιο των ονείρων σας με επώνυμα πλακίδια ισπανικών και ιταλικών οίκων στην Απόλλωνος 37-39 στην Κάτω Τούμπα, πάνω από τον κήπο του Καλού. Τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 905-503. Πλακάκια δαπέδου από 5,5 ευρώ το τετραγωνικό και πλακάκια μπάνιου από 6,5 ευρώ η προσφορά του Φτίκα. Λοιπόν, στη Ρέμβη πίνετε τα καλύτερα κοκτέιλ της πόλης. Και μάλιστα κάθε Τρίτη και Τετάρτη, που σήμερα είναι Τετάρτη, είναι 1+1 τα κοκτέιλ, δηλαδή πίνετε 2 και πληρώνετε το 1. Στη Ρέμβη, στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, στο τέρμα της Πλαστήρα, εκεί όπου αναγκαστικά στρίβει ο δρόμος αριστερά, στο τέρμα δηλαδή, εσείς πηγαίνετε δεξιά, παρκάρετε και μπαίνετε στη Ρέμβη από το καλύτερο σημείο της πόλης, χαζεύετε το θερμαϊκό κόλπο, τα δελφίνια που λέει ο. Έτσι. Μου λείψε ρε ο Κόλκας ρε, να κάνει μια παρουσίαση του πελάτη. Να πει για τις σερβιτόρες που έχουν να δώσουν, να πούνε για τα δελφίνια του Θερμαϊκού εκεί. Μια μέρα ξεβράστηκε μια φάλαινα. Μόνο Κόλκα την είδε, αλλά δεν έχει σημασία. Τον πιστεύω εγώ. Δεν λέει ποτέ ψέματα. Όλα αυτά στη Ρέμβη. 2-3-10-4-33-100. Ένα τηλέφωνο αν θέλετε να κλείσετε τραπέζι. Ωραία. Θα πάμε σιγά σιγά στο διάλειμμα. Επιστρέφοντας, θα κάνουμε επικοινωνία γιατί έτσι όπως πήγε σήμερα το πρόγραμμα, όπως καταλαβαίνετε, κάθε μέρα είναι λίγο διαφορετικό. Θα πάμε σε λίγο. Ξανά στην Ολλανδία, μετά το διάλειμμα μάλλον, για να μιλήσουμε τώρα με τον Σταύρο, με τον Δημήτρη, θα δούμε ποιον από τους δύο ή και με τους δύο. Εννοείται εσείς παραμένετε συντονισμένοι. Μην ξεχνάτε επίσης ότι την Δευτέρα θα γίνει κλήρωση για το ανδρικό ρολόι Nixon, αξίας 250 ευρώ, μια προσφορά από το Κόσμο 24. Ένα ανδρικό ρολόι με μπρασελέα από ανοξείδωτο ατσάλι σε ανθρακή χρώμα και υπέροχο μπλε καντράν. FM και ενώ ρολόι και ονοματεπώνυμο στο 545-26, η κλήρωση θα γίνει από εμάς εδώ τη Δευτέρα για να βγάλουμε τον νικητή ενός πολύ ωραίου δώρου από το Κόσμο 24, το οποίο και αυτό συμβάλλει στην παρουσία των συναδέλφων στην Ολλανδία για να σας ενημερώσουν από εκεί. Λοιπόν, να πω και να κλείσω με αυτό ότι το Newsfeed δίνει άλλη δισάρα τώρα. Οπα.
στην Ελλάδα για διακοπές ο Φερνάντο Σάντος. 14 Ιουλίου, νομίζω μαζί με τον. Με τον κύριο Κωστά. Με τον Γκυρτζίκη θα κάνουν διακοπές. Ναι, 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 σίγουρα, σίγουρα. Το κανονίσανε εκεί στο σίγουρα. Τελικό που φιληθήκανε με γλωσσόφυλλα και τέτοια. Βέβαια. Έρχεται Ελλάδα, έρχεται 14 Ιουλίου την Πέμπτη. Όπως αποκαλύπτει, λέει, το αθλητικό site sportkiklades.gr. Προφανώς. Άρα κάπου έχει κλείσει εκεί. Έκανε υποντικομαμή ο τέτοιος, ο Γκαϊταζής ο Ραφαήλ. Ναι, ναι. Έχει κάνει κονέ τώρα εκεί με τους συναδέλφους στις Κυκλάδες. Άρα, λόγω Σύρου. Ναι, μπράβο. Λόγω Σύρου. Άρα ο Sport Kiklades κάπου σε κάνα δικό του έκλεισε ο Φερνάντο. Δηλαδή, τι έκανε τώρα ο Sport Kiklades? Πήρε τηλέφωνο τον Ραφαήλ και του είπε: θα το βάλω. Αν ξέρεις, θα το βάλω πρώτα εγώ, μετά βάλω το κι εσύ. Ναι, ναι. Κάπως ναι. Έτσι είναι και τώρα το έχουμε αποκλειστικό και λογικά, στο Newsfish. Ο συνάδελφος του Sport Kiklades, εκεί που θα μείνει ο Φερνάντο, είναι κάποιος δικός του μάλλον, σε κάποιο νησί. Τώρα είναι στη Σύρο, είναι κάπου παραδίπλα, δεν ξέρω. Έχει την τέτοια, ρε, έχει τη ρεσεψιονίστ. Πήρε τηλέφωνο ο Φερνάντο, είπε τα άντλα ένα ντομάτιο. Μιλάει και τα ελληνικά μια χαρά. Μια χαρά τα μιλάει, άσχετα που δεν το προσπαθεί να ξέρει, μιλάει και ελληνικά. Οπότε εντάξει, θα είναι εδώ δηλαδή. Ναι. Ωραία, λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο για να κάνουμε σύνδεση με Ολλανδία. Εδώ είμαστε και πάλι, Λίμπερο 107,4, η ώρα είναι 2 παρά 25. Με Νίκο Μοσχοβίτη και Άκη Αξιλόγλου πάει αυτή η εβδομάδα η δεύτερη της προετοιμασίας του ΠΑΟΚ στην Ολλανδία. Τα καμάρια μας, τα πρώτα βιολιά αυτής εδώ της ομάδας που λέγεται ΠΑΟΚ 24 δεν είναι εδώ, αλλά και εμείς θα προσπαθήσουμε να ανταπεξέλθουμε όσο μπορούμε, να σας ενημερώσουμε, να σας ψυχαγωγήσουμε, να κάνουμε παρέα αυτές τις μέρες. Τώρα η αποστολή γυρίζει την άλλη Δευτέρα. Εγώ θα έδινα και δύο μέρες ρεπό στα παιδιά, αλλά έτσι κι αλλιώς είναι τόσο πυκνή η δισιογραφία και έχουν και αυτοί πάρα πολλά πράγματα να πούν, που νομίζω από την εμπειρία μου ότι δεν θα ζητήσουν εξτρά άδεια. Δηλαδή δεν θα κάνουν όπως ο Μπρκιτς να ζητήσουν άδεια για να μαζέψουν τα πράγματά τους ή για να ξεκουραστούν λίγο και να πέσουν μετά με τα μούτρα. Εντάξει, επαγγελματίες είναι και οι δύο, και ο Δημήτρης και ο Σταύρος. Γρηγόρη τον Ατρίδη τον βγάζω απ' έξω, διότι δεν έχει μεν τον άχθο της καθημερινής εκπομπής εδώ, αλλά με τις βάρδιες που τρώει και αυτός, εκεί που βρίσκεται, τα έχει δει όλα κολλιόμενα. Εν πάση περιπτώσει, θα δούμε πώς θα γυρίσουν τα παιδιά μας. Μέχρι τότε θα πηγαίνουμε παρέα. Έχουμε και παιχνίδι σήμερα στις 6 με την Στεάουα. Έχουμε παιχνίδι και το Σάββατο. Εγώ θα είμαι στούντιο, νομίζω. 4 η ώρα. 4-7 με έχω στο Τσαλτίδης. 4 η ώρα ξεκινάει το παιχνίδι με 6. Και μετά θα πάμε και μια ωρίτσα με το post-game. Εδώ θα κάνουμε παρέα σαββατιάτικα. Τι ωραία. Λοιπόν, αλλά εγώ δεν παραπονιέμαι, έλειψα και μια εβδομάδα την προηγούμενη εβδομάδα. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι είναι ένας ζωντανός οργανισμός, ο ποδοσφαιρικός ΠΑΟΚ, που συνεχώς γεννά πράγματα, τα παρακολουθούμε παρέα και τα απολαμβάνουμε κιόλας, διότι έχουν περάσει πάνω από 40 μέρες από το τελευταίο επίσημο παιχνίδι της ομάδας μας και έχει αρχίσει να μας πιάνει μια στέρηση. Έχει αρχίσει και εσάς να σας πιάνει μια στέρηση, γι' αυτό και παρακολουθείτε, διαβάζετε, συμμετέχετε, γράφετε. Σαν το φίλο μου τον Βασίλη, που τον ευχαριστούμε πολύ, διότι μας κάνει ένα print screen με μια εικόνα του Κάνιας με βάση τους σκάουτερ του FM. Όποιος θέλει το διαβάζει, ήδη έχει αρκετά like στην ομάδα μας. Στην ομάδα μας, την οποία μπαίνετε εσείς, πώς το λένε, δεν χρειάζεται εμείς να σας βάλουμε, μπαίνετε από μόνοι σας, με προσωπική σας ευθύνη, διότι εντάξει είναι και λίγο spam τώρα. Συνεχώς καινούργιες ομάδες να σε βάζει κάποιος μέλος, αλλά επειδή έχουμε κάνει και εμείς μια ομάδα, το pauk24.com στον Λίμπερο 107,4, αν θέλετε κάνετε ένα απλό αίτημα, ο οποιοδήποτε, είτε εμείς οι διαχειριστές είτε τα μέλη τα απλά της ομάδας, μπορούν να σας κάνουν δεκτούς και να γράφετε το σχόλιο σας ή απλά να παρακολουθείτε το τι ανεβάζουμε εμείς. Επαναλαμβάνω, στο Facebook όλα αυτά, το pauk24 στον Λίμπερο 107,4. Εμένα, λέει ο Κωνσταντίνος, δεν με ανησύχησε ποτέ η προετοιμασία. Κάθε χρόνο η προετοιμασία είναι καλύτερη από κάθε άλλη χρονιά. Σε εισαγωγικά αυτό, ως φράση, έτσι που είναι κοινότυπη. Φέτος πραγματικά φαίνεται να είμαστε καλύτερα από τα προηγούμενα χρόνια, αλλά αυτό που με απασχολεί είναι πώς θα ανταπεξέλθει η ομάδα στα μέσα της χρονιάς. Εκεί συνήθως κάνει κοιλιά η ομάδα. Στην πίεση, στα ντέρμπι, στους τραυματισμούς, στις απρόσμενες ήττες. Το μεγαλύτερο ρίσκο είναι πώς ο Ίβιτς θα τα βγάλει πέρα σε στραβά αποτελέσματα. Γιατί κακά τα ψέματα, άλλο playoff που δεν περιμένει κανείς κάτι. Και άλλο πρωτάθλημα που όλοι έχουν προσδοκίες. Σωστό. Και σαν παρατήρηση. Τι άλλα σχόλια έχουμε εδώ πέρα. Ο Θοδωρής που λέει αυτό, μην κοιτάτε την κάμερα. Ο Γιώργος που
Λέει, παλικάρια, μια ερώτηση για την κλήρωση. Ξέρουμε αν το πρώτο μάτς θα είναι Τούμπα ή εκτός. Έχω την εντύπωση ότι ο Ανίσχυρος παίζει πρώτο μάτς εκτός. Αληθεύει? Γιώργο, νομίζω ότι αν άκουγε στην εκπομπή, σίγουρα απαντήθηκε αυτό το ερώτημα. Η βεβαιότητα είναι ότι το πρώτο μάτς το βγάζει η κλήρωση, αν θα είναι εντός ή εκτός. Και από εκεί και πέρα, με συνεννόηση μεταξύ των ομάδων και τη UEFA, αν υπάρχει σοβαρός λόγος, γίνεται αλλαγή έδρας. Τι συμφέρει? Τούμπα, δεύτερο παιχνίδι, ε. Δεν ξέρω, ρε φίλο. Πάω το έχει και αυτό με την πίεση του να είναι το δεύτερο μάτς στην έδρα. Είναι λίγο σχετικά αυτά. Θα μας απαντήσει ο συνάδελφος. Λοιπόν, πάμε ξανά στην Ολλανδία να μιλήσουμε με Δημήτρη Τζομπατζόγλου αυτή τη φορά. Φυσικά η επικοινωνία μας είναι μια προσφορά από τις τέντες Γιώργος στο 430-011 το τηλέφωνο επικοινωνίας για να σας περάσει καινούργια τέντα, να σας φτιάξει αυτή που έχετε εδώ και 35 χρόνια. Αυτό κάνει Σέρες, Δράμα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, παντού είναι οι τέντες του Γιώργου. Δημήτρη Τζομπατζόγλου, τι γίνεται? Γεια σας, καλησπέρα. Καλά εσείς? Όλα καλά. Στο τηλέφωνο ακούστηκες λίγο αγχώδης πριν με το γίνεται κάτι πολύ σοβαρό γι' αυτό. Ναι. Έχουμε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ναι. Είναι το δεύτερο πιο σημαντικό γεγονός μετά την εικόνα του Οσίου Παναγιώτη, η οποία δόθηκε χθες στον Γλύκο. Ναι. Δηλαδή είναι αυτό που δεν το περιμένεις ποτέ. Το δεύτερο πιο σημαντικό είναι ότι τώρα προσπαθεί ο Γρηγόρης Ατρίδης να μάθει τον κόλκα να οδηγάει. Δεν μπορώ να σας περιγράψω. Ναι, δεν μπορώ να περιγράψω αυτά που συμβαίνουν. Έχω αρνηθεί να μπω στο αυτοκίνητο. Νομίζω. Για να παίξω. Για να παίξω σε απόσταση. Έχω βίντεο από τις πρώτες στιγμές. Αυτό που θα ακολουθήσει στο Facebook είναι. Ξέρεις τι γίνεται. Φράση ο Κόλκας μπαμπάς νομίζω ότι είναι πιο πιθανή από το ο Κόλκας οδηγός. Ναι, μετά το πρωινό αυτό με την φωτογραφία η οποία έχει συγκλονίσει στο διαδίκτυο με το πιτσιρίκι. Δείτε την πριν την κατεβάσουμε. Έγινε βάιρα. Και το υπονοούμενο που υπάρχει στο σχόλιο, στην περιγραφή. Αυτό που ακολουθεί τώρα με την προσπάθεια Ατρίδη να μάθει τον κόλ κατά βασικά είναι... Τι να πεις. Ο μικρός Βαγγέλης τι κάνει, πώς το έχει πάρει? Το ότι συνάντησε τον Κόλκα. Μην τα λες αυτά, γιατί υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι δεν θα το... Και μην έχουμε άλλα. Δεν θα εκτιμήσουν το χιούμορ, λες. Ναι. Γιατί η εικόνα είναι σκληρή, έτσι δεν είναι τώρα. για μερικούς αυτή η εικόνα από πίσω, η οποία τραβήθηκε παπαρατσίστικα από αλήτη συνάδελφο. Συγγνώμη. Είναι σκληρή. Αφού ο ίδιος ο περιού ο λόγος την ανέβασε στο προφίλ του τώρα. Μετά. Και λέει το σημαντικό είναι να υπάρχει συνέχεια και τέτοια. Ναι. Τι να πούμε εμείς. Να δεις τι θα ακολουθήσει με το βίντεο για την οδήγηση. Αυτό θα είναι το βραδινό σας βίντεο, το σημερινό, ή θα μπει εξτρά? Ανάλογα πώς θα πάει και το παιχνίδι, γιατί δεν είναι... μπορεί να προκύψει από εκεί κάτι, εντάξει, ήρθαμε για άλλο λόγο εδώ πέρα. Δεν ήρθαμε για να κάνουμε χαβάλε. Ρε, τι κρίμα. Αλλά μερικές στιγμές προκύπτει το χαβάλε. Τι κρίμα να μην υπάρχει Βαρέλα εκεί. Στο ματ. Ναι. Αυτός πιστεύω ότι θα πάει εκεί και θα βρει τον τρόπο να παρακαλάει. Δεν θα τα καταφέρει τώρα. Γιατί αυτός με τον ΠΑΟΚ είναι. Όχι από παλιά. Τελευταία. Δεν τα ΠΑΟΚ από μικρός. Αυτόν τον παίχτη νομίζω θα τον πάρει κάπου το ΠΑΟΚ. Δεν θα... Γιατί πως χύλησε αυτή η υπόθεση. Εγώ σου είπα, μην πάρει πρώτα μεταγραφή τον Μπεκάλι. Αλλά... Καλά, ναι. Το τι... Κοίταξε, Δημήτρη μου, όταν έχεις λεφτά, δεν έχεις πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι όταν θες χωρίς λεφτά να την κάνεις τη δουλειά. Ναι, δεν θα χαθεί ο ΠΑΟΚ. Σωστό και αυτό. Μεταγραφικά, βέβαια, και για να το πούμε για άλλη μια φορά, αυτή την στιγμή ο ΠΑΟΚ δεν ψάχνεται και δεν καίγεται για κάτι. Έτσι. Αυτό ισχύει. Τώρα οι απόψεις δεξιά-αριστερά του οποιοδήποτε είναι άλλο θέμα. Το τι ισχύει, λέμε. Ναι. Ότι ο ΠΑΟΚ έχει κλείσει τον πρώτο κύκλο του με τα κενά τα οποία διαπιστώθηκαν και ήθελε ο προπονητής να ανακαλυφθούν. Και από εδώ και πέρα βλέπουμε για κάτι παραπάνω, για κάποια υπέρβαση, ειδικά τον Αύγουστο, για το αν δει κάτι στην ομάδα, για ό,τι προκύψει. Που πάντα φυσικά προκύπτουν πράγματα, γιατί δεν μπορεί οποιαδήποτε ομάδα, όσο οργανωμένη και αν είναι, να κλείσει τις μεταγραφές της αρχές Ιουλίου. Και δεν πρέπει κιόλας, δηλαδή, δεν είναι μόνο ότι δεν γίνεται, δεν πρέπει κιόλας. Δεν ψάχνει ο ΠΑΟΚ ούτε για στόπερ, ούτε για ψητικό, ούτε για οτιδήποτε αυτή τη στιγμή. Θα δούμε τι θα προκύψει
στην πορεία. Ναι, εντάξει. Και ίσως να δούμε και σιγά σιγά ποιοι θα είναι αυτοί που ίσως δεν συνεχίσουν ή τέλος πάντων ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις σε αυτό το κομμάτι, ναι, γιατί το roster πλέον είναι, εντάξει, είναι πολύ μεγάλο. Ναι, δύσκολο θέμα και αυτό. Δύσκολο θέμα και αυτό. Γιατί μπορείς να κάνεις λάθος σε μια μεταγραφή που φυσικά θα σου κοστίσει λεφτά και ίσως και σε εντυπώσεις, ίσως και στην ουσία, αλλά λάθη γίνονται και στις αποχωρήσεις και στις αποδεσμεύσεις. Και αυτά στοιχίζουν και αυτά μπορεί να κοστίσουν. Ακόμα και σε πωλήσεις μπορεί να γίνουν λάθη, να αποδειχτούν λάθη. Δηλαδή εγώ δεν είμαι τόσο βέβαιος ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει να πουλήσει το ΜΑΚ και όχι να το κάνει ένα νέο συμβόλαιο. Δεν είμαι σίγουρος. Με αυτό που έχω δει από το ΜΑΚ, σαν προσφορά. Αυτό, ναι, τώρα άμα το βάλουμε σε γκάλο και ψηφοφορία, χωρίς να έχει κάποιο νόημα, γιατί είπαμε άλλοι αποφασίζουν, ίσως να είσαι μειοψηφία, ρε παιδί μου, εντάξει. Εγώ νομίζω ότι έπιασε ταβάνι και είναι η ιδανική στιγμή. Ότι πρέπει. Πραγματικά πρέπει. Και εγώ έτσι νομίζω. Το έπιασε ταβάνι, βάζει και μία παράμετρο ψυχολογική του παίχτη. Στο χέρι σου είναι, σαν μεγάλο κλαμπ που είσαι, να του δώσεις κίνητρο έτσι ώστε να βρει νέους στόχους στον ΠΑΟΚ και να εκμεταλλευτείς την ποιότητά του που εγώ. Ναι, το θέμα είναι αν μπορεί, αν δεν μπορεί. Ναι, εντάξει, σίγουρα. Εντάξει. Τέλος πάντων, αυτές όμως είναι απόψεις. Ας καταγράφουμε το τι γίνεται εντός ομάδας και που και που θα λέμε και τις απόψεις μας. Αφού πιάσαμε αυτό το κομμάτι των αποχωρήσεων, μην ξεχνάμε ότι εδώ η ομάδα έχει 31 πλέον με τον Μπρίκιτς, έτσι. Ήρθε ο Σέρβος τώρα τελευταία, πριν λίγη ώρα, έχουμε και τις φωτογραφίες, μίλησε με πρόεδρο, με προπονητή, ξεκινάει σιγά σιγά ο Σέρβος, goalkeeper, με ύψος 1,97. Το ξεκαθαρίσαμε. Ναι, την είδαμε τη φωτογραφία, δεν φαίνεσαι τόσο κοντός μπροστά του. Εγώ φαίνεται ότι θα ρίξω μπόι, είναι φανερό ότι μετά τις τελευταίες ημέρες και ό,τι έχουμε φάει, είναι φανερό ότι θα ρίξω μπόι. Αυτό είναι ένα από τα συμπεράσματα που έχουν βγει εδώ. Δυστυχώς. Ο παδός της Βοηβοντίνα φυσικά, καμία σχέση με τους άλλους δύο, τους μεγάλους της Σερβίας. Ναι. Μπράβο. Γιατί από εκεί προέρχεται κιόλας και δεν το ξεχνάει. Είναι λοιπόν αυτός ο 300ος. Δεν είναι, 29 ήρθανε, 30 ο Κάνιας, 301ος. Ναι. 301ος, 2 που είναι στη Θεσσαλονίκη και υπολογίζονται. 33. Ναι. Γιατί είναι και άλλοι στη Θεσσαλονίκη που δεν υπολογίζονται. Ναι, δηλαδή, ναι, βέβαια. Έτσι, ο Σκόνδρας, ο Αντώνης, ο Σάμπο. Και με αυτούς ο Σάμπο πρέπει να πάρουν αποφάσεις και για αυτούς. Ναι. Μην το ξεχνάμε. Δηλαδή, είναι 33. Ο Ίβιτς θέλει 28. Άρα από όσους είναι εδώ και στη Θεσσαλονίκη υπολογίζονται πρέπει να φύγουν 5, ας πούμε, πρέπει να έχουν αποφάσεις για 5 και άλλοι πόσοι δεν υπολογίζονται και πάλι πρέπει να πάρθει σωστή απόφαση, για παράδειγμα, πού θα πάει να παίξει ο Σάμπο. Ναι. Γιατί δεν τον δίνεις όπου και όπου και τον τελειώνεις, πρέπει να βρεις ομάδα που θα τον βοηθήσει να ανέβει και να δεις τελικά να πάρεις κάτι από αυτόν επειδή τον επέλεξες πέρυσι. Αν το στείλεις στη Σλοβακία, το Σάμπο, που τον θέλουν, μάλλον δεν τον βοηθάς. Πρέπει να το στείλεις κάπου αλλού, είτε στην Ελλάδα είτε σε κάποιο άλλο πρωτάθλημα, να πιεστεί, να ζοριστεί, να δοκιμαστεί, να ανέβει, να ταπεξέλθει ψυχολογικά, γιατί αυτό είναι κυρίως το πρόβλημά του, ώστε μήπως του χρόνου πάρεις κάτι από αυτόν. Γι' αυτό λέω ότι είναι αρκετές ακόμα σοβαρές αποφάσεις που να πάρει ο Λούμπος Μίχελ, κυρίως αυτός πλέον. Σε συνεργασία βέβαια και με τους άλλους ανθρώπους του ΠΑΟΚ που έχουν λόγο για το ρόστερ. Ναι. Τώρα αν με ρωτήσετε ποιοι από εδώ που είναι 5 θα φύγουν, δύσκολη η απάντηση. Εντάξει, η μία περίπτωση είναι, φαίνεται, είναι ότι ο Μελίσσας, ο goalkeeper, σαφώς θα πρέπει να παραχωρηθεί κάπου, να βρει η ομάδα. Ο ΠΑΟΚ θα συνεχίσει με τον Βελίδη, τον Γλύκο, τον Μπρίκιτς και βεβαίως τον Σιαμπάνη, που όλοι τον πιστεύουν πάρα πολύ και να δούμε πότε θα έρθει η ώρα, νομίζω μικρός να κάνει ντεμπούτο και σε επίσημο μάτς.
φυσικά δεν φεύγει ο Βελίδης. Έτσι. Αυτή τη στιγμή δεν τέθηκε θέμα, ούτε είναι δική του επιθυμία, ούτε από την ομάδα. Κανονικά παραμένει και διαβάσαμε και τις συνεντεύξεις του ότι τα βλέπει και γελάει αυτά που γράφονται, ότι φεύγει. Και όσο τον διώχνουν τόσο θα μένει εδώ και θα προσπαθεί. Άρα λοιπόν ο ένας είναι ο Μελίσσας και από εκεί και πέρα δύσκολα τα πράγματα. Δύσκολα τα πράγματα. Ίσως στο τέλος της προετοιμασίας θα είναι λίγο πιο ξεκάθαρο. Ποιοι άλλοι δεν υπολογίζονται και να μην σκεφτόμαστε ότι είναι αυτονόητο πως δεν θα υπολογίζεται ο πιο νεαρός που είναι ο Δημητριάδης ή ο Πούγκουρας ή ο Γιαννούλης. Δεν είναι καθόλου αυτό, δεν είναι τίποτα αυτονόητο. Ναι. Τίποτα μπορεί να υπάρχουν και εκπλήξεις. Έχει να κάνει και με τη θέση του κάθε παίχτη. Έχει να κάνει και με το τι ομάδα μπορεί να ενδιαφέρεται για να είναι πραγματικά εξέλιξη για αυτόν και εμπειρία. Έχει να κάνει εκεί και με, την, με το πώς βλέπει το ποδόσφαιρο και το τι περιμένει ο Ίβιτς. Ναι. Για κάποιον παίχτη π.χ. που ξέρω εγώ, αποκτήθηκε για κάποιο λόγο, που κάποιοι τον πίστεψαν, που πόνταναν πολύ, όχι τώρα αποκτήθηκε, ναι, παλιότερα. Ναι, καταλαβαίνω. Ο Ίβιτς μπορεί να έχει εντελώς διαφορετική άποψη. Ναι. Λογικό είναι. Έτσι. Γι' αυτό λέω ότι να περιμένουμε ποιοι θα αποχωρήσουν. Ναι, ναι. Δημήτρη, πιάσαμε αυτό το κομμάτι και όχι τόσο το αγωνιστικό που θα μας απασχολήσει και αργότερα σήμερα βέβαια με το παιχνίδι με τη Στεάουα. Πάντως, δεν μπορώ να βγάλω εντεκάδα για το ναι, σημείο. Ναι, αυτό θα σου λέγα και εγώ, ότι δεν έχει δείξει κάτι. Ούτε χθες ούτε σήμερα το πρωί, έτσι. Α, έδειξε. Εννοώ, έδειξε δεν έδειξε αλλά κάτι στάνταρ. Όπως έκανε στα δύο προηγούμενα. Κοίταξε, πριν από τα παιχνίδια mm-hmm. και τα δύο, έδειχνε και καταλάβαινα. Έκανα μια υπόθεση και έπεφτα μέσα ότι αυτή είναι η βασική. Ναι. Τώρα δεν μπορώ να κάνω τέτοια εκτίμηση βλέποντας τις ομάδες που από χθες χωρίστηκαν. Δεν μπορώ, δηλαδή κάπου πάει το μυαλό μου, αλλά απ' την άλλη σήμερα και πάλι, και χθες και σήμερα, η πορτοκάλη ήταν Τζαβέλας Χατζησαΐας, έτσι ο Χατζησαΐας που ήταν εκτός 20διάδας, 24δας από το προηγούμενο ναι. μάτς. Ναι. Δεν είναι τυχαίο. Mm-hmm. Τζαβέλας Χατζησαΐας λοιπόν σήμερα στο ένα σχήμα, Λέοβατς Μάτος, Σάκοφ Τσίμιροτ, Περέιρα, Κάμπος Μιστακίδης, Αθανασιάδης. Μπορεί και να είναι βασική, δεν είχαν goalkeeper μαζί τους. Μπορεί και να, μάλλον ο Βελίδης, από χθες που θυμάμαι, μάλλον ο Βελίδης ήταν μαζί τους. Μπορεί και να είναι αυτή η βασική σήμερα. Μπορεί. Mm-hmm. Αυτό που mm-hmm. με παραξενεύει είναι λίγο ο Σάκοφ, που έχασε 4 προπονήσεις. Mm-hmm. Τώρα, πρέπει, δεν πρέπει να μπει, να πόσο να παίξει. Αυτό σκέφτομαι. Ίσως και να είναι αυτή η βασική. Στην άλλη ομάδα ήταν ο Μαλεζάς με τον Κρέσπο, πάλι. Ο Γιαννούλης με τον Κίτσιου. Ο Χαρίση με τον Τζιόλι. Πέλκας, Ζάερ, Ροντρίγκης και Κουλούρης. Εντάξει, μάλλον οι πρώτοι θα ξεκινήσουν. Ξέρω εγώ, ας κάνω μια υπόθεση. Εντάξει, και το Σάββατο μάλλον θα βγάλουμε πιο έτσι, ασφαλή συμπεράσματα για το που βαδίζει το θέμα ενδεκάδα. Mm-hmm. Γιατί σίγουρα πάει προς τα εκεί, έτσι. Ο στόχος του είναι, πέρα από κάποιες δοκιμές, σε δίδυμα στόπερ, σε δίδυμα χαφ, μπροστά κτλ. Είναι να αυξήσει και το χρόνο που δίνει σε κάθε παίχτη. Mm-hmm. Αυτούς δηλαδή που τους βάζει πιο μπροστά και τους σκέφτεται πιο πολύ, είναι επιχρεωμένος και το μας το έχει πει, ότι πρέπει να αρχίσουν να πλησιάζουν το 90 λεπτό. Mm-hmm. Πρέπει να προσαρμοστούν σε δεδομένα 90 λεπτό αγώνα. Ναι. Ίσως το Σάββατο, ίσως και την άλλη εβδομάδα με τους Κύπρους στην Τούμπα. Δείξει κάτι πιο κοντά σε αυτό που λέμε βασικό σχήμα. Mm-hmm. Δημήτρη, χθες ήρθε και ο Κάνιας πάνω στην Ολλανδία. Εντάξει, εννοείται ότι είναι πιο πίσω φυσικά από τους συμπαίκτες του και όλα αυτά, αλλά τι ενημέρωση έχετε από εκεί για το πότε μπορεί να και να τον δούμε, αλλά και να είναι σε καλή κατάσταση να φτάσει και τους συμπαίκτες. Ο Κάνιας τις τελευταίες δύο εβδομάδες έκανε ατομικό πρόγραμμα. Mm-hmm. Τώρα ο κάθε ποδοσφαιριστής, ατομικό πρόγραμμα, άλλοι είναι πάρα πολύ συνεπείς, άλλοι είναι λίγο πιο χαβαλέ. Δεν ξέρω τι μπορεί να έκανε αυτός. Δεν ήταν πάντως σε ομάδα, mm-hmm. γιατί Ισπανιόλο ξεκίνησε προχθές, πότε ξεκίνησε. Mm-hmm. Εκείνος
έκανε την πρόβλεψη ότι θα είναι καλά και θα είναι έτοιμος 26 Ιουλίου. Και τι θα έλεγε δηλαδή, θα είμαι καλά. Δηλαδή, αν το σκεφτούμε τώρα, προφανώς ο κάθε παίκτης θα έδινε τη θετική εκτύπη. Και ο Μπίσεσβαρ το ίδιο μας είπε. Αλλά Μπίσεσβαρ ακόμα δεν έχουμε δει. Ήταν αρκετά πίσω και δουλεύει πολύ εντατικά μόνος του, όπως ακούσατε κοινότητα, δεν θα το δούμε ούτε σήμερα, για να προλάβει τους υπόλοιπους. Τώρα ο Κάνιας νομίζω ότι είναι καλύτερος αθλητής, σίγουρα είναι καλύτερος αθλητής. Σε αυτή την κατάσταση δηλαδή θα έρθει πολύ πιο σύντομα στα κανονικά του για να τον δούμε. Δεν μπορώ να κάνω εκτίμηση, για παράδειγμα θα το δούμε με τους Κύπρους στην Τούμπα. Πιθανό, ίσως. Ναι. Ίσως την άλλη εβδομάδα δηλαδή το δούμε στην Τούμπα. Μάλιστα. Ωραία. Κάτι άλλο που να προκύπτει από την παρουσία του Μίχελ εκεί, δεν ξέρω αν έχει κάτι άλλο πλέον πέρα από αυτό, ότι είναι εκεί. Κοίταξε, δηλαδή. Έχει. Δεν είναι τυχαίο. Δεν είναι τυχαίο το ότι με το που ήρθε ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ και τεχνικός διευθυντής βασικά, γιατί αυτή είναι η βασική του θέση, υπεύθυνος ποδοσφαιρικού τμήματος, ήρθαν μάνατζερ, έρχονται μάνατζερ. Ήρθε ο μάνατζερ ο κ. Κουτσολιάκος που εκπροσωπεί κάποιους παίκτες, αλλά η πληροφόρηση είναι ότι πιο πολύ και τον Τζαβέλα θα μιλήσει. Ναι. Σήμερα έρθει ο μάνατζερ του Ζάιρο. Ο Ζάιρο, όπως και να το κάνουμε, είναι μία από αυτές τις περιπτώσεις που λέγαμε νωρίτερα. Πιθανή. Όσο δεν φεύγει ο Μακ, ο Ζάιρο είναι σε δύσκολη θέση ο προπονητής. Δηλαδή, γιατί άμα χάσει ο ΠΑΟΚ τον ΜΑΚ, άμα τον δώσει σε 4-5 μέρες και χάσει και τον Ζάιρο και γίνει κάτι και με κάποιον άλλο, λίγο αδειάζει. Πρέπει και ο Ίβιτς να σκέφτεται μπροστά και να προβλέπει τι θα χρειαστεί. Κυρίως ο Ζάιρο γι' αυτό παραμένει. Μέχρι στιγμής κάνει την προσπάθειά του. Εντάξει, έχει καλές, έχει κακές στιγμές. Πάντως δεν είναι τυχαίο ότι ήρθε ο εκπρόσωπος εδώ για να μιλήσει με τον Μίχελ. Ο οποίος Μίχελ είναι ξεκάθαρο, για να το πάμε από εκεί που ξεκινήσαμε, ότι αυτή την περίοδο έχει να σκέφτεται το ποιοι θα φύγουν. Τώρα θα φύγει ο Τζαβέλα, θα μου πεις. Εντάξει, ο Τζαβέλα είναι πιο σύνθετο το θέμα, είναι τελευταία χρονιά συμβολαίου, ομάδες υπάρχουν που ενδιαφέρονται, δεν ξέρω αν θα καταρρευθεί και κάποια πρόταση επίσημα, και σιγά σιγά θα πρέπει να μπαίνει ο ΠΑΟΚ στη διαδικασία, όπως και για άλλους, και για το ΜΑΚ το ίδιο, να αποφασίσει προς τα που θα πάει. Θα πάει προς το να τον δώσει ή θα πάει προς το να το ανανεώσει. Ναι. Είναι πολλές περιπτώσεις που μπορεί να είναι και να φέρουν και ντόμινο εξελίξεων. Δεν θα γίνει δηλαδή στη μία περίπτωση να φέρει εξέλιξη σε κάποια άλλη. Εντάξει, όταν έχει μεγαλώσει και το νούμερο τόσο πολύ των παιχτών, εντάξει, από ένα σημείο και μετά, ψάχνεις να δεις και ποιοι είναι αυτοί που θα αποχωρήσουν, αλλά εντάξει. Πάντα το πιο σημαντικό είναι ποιοι είναι παρόντες. Ναι, βέβαια. Και σε αυτό το τομέα, okay, ο ΠΑΟΚ έχει κάνει πολλά βήματα, είναι σχεδόν έτοιμος. Γιατί είπαμε πολλά για το ποιοι θα φύγουν, εντάξει, δεν είναι και το πιο σημαντικό θέμα, είναι, αλλά δεν είναι πιο σημαντικό από αυτούς που ήρθαν. Ναι. Απλώς είναι τώρα το επίκαιρο. Ναι. Το ρόστερ του ΠΑΟΚ έχει διαμορφωθεί, είπαμε, ότι έχει σχεδόν κλείσει. Θα πρέπει να πάρθουν κάποιες αποφάσεις για το ποιοι θα φύγουν. Και για το ρόστερ του ΠΑΟΚ φυσικά θα βγουν συμπεράσματα στην πορεία. Είναι σίγουρο ότι είναι καλύτερο το ρόστερ, υπάρχουν πιο πολλές λύσεις. Φυσικά θα μπορούσαν να γίνουν και καλύτερες μεταγραφές, πάντα αυτό ισχύει. Χρονικά ο Μίχελ έχει πετύχει το στόχο του, τώρα ποιοτικά θα δούμε και στην πορεία. Ναι, ναι. Εγώ πάντα θυμίζω αυτό που ισχύει παγκοσμίως, γιατί και πέρυσι επικρατούσε ενθουσιασμός όταν έρχονταν κάποιοι ποδοσφαιριστές, ότι έχει αποδειχθεί πως σε μεταγραφικές περιόδους πολύ δύσκολα η επιτυχία στην επιλογή να ξεπεράσει το ποστό του 50%. Ναι. Πολύ δύσκολα. Βέβαια. Για κάθε ομάδα. Και όσο περισσότερες είναι οι μεταγραφές, τόσο δυσκολεύει αυτό που λέμε για το επίπεδο της επιτυχίας κάθε μεταγραφής. Εντάξει, θα και κάθε μεταγραφή και το σύνολο βεβαίως εξαρτάται και από το τι βρίσκουν εδώ.
μια οργανωμένη ομάδα, τους αφομοιώνει και, και παίρνει από αυτούς πολλά περισσότερα από ότι παίρνει μια ομάδα σκορποχώρη, χωρίς αρχές, χωρίς βάση, χωρίς συνέχεια. Ο ΠΑΟΚ τώρα σε καμία περίπτωση δεν ανήκει στη δεύτερη κατηγορία. Ναι. Ο ΠΑΟΚ για πρώτη φορά μετά από 5 χρόνια έχει συνέχεια, έχει ίδιο προπονητή, ίδιο team που παίζει πάντα ρόλο, έχει κάποιες βάσεις, έχει κάποιες αρχές, ξέρει τι παίζει. Το παίζει εδώ και μήνες δηλαδή αυτό το πράγμα, δεν ξεκίνησε κάτι από την αρχή. Και γι' αυτό νομίζω ότι πρέπει να αισιοδοξούν όλοι ότι μπορεί να πάρει αρκετά πράγματα από τις μεταγραφές του. Και το ποσοστό να είναι και 50% ίσως και παραπάνω σε επιτυχίες. Ωραία, ωραία Δημήτρη. Θα φυσικά και αργότερα εννοείται ενημέρωση από Ολλανδία και το φιλικό live μετάδοση από εκεί. Το μάτι είπαμε ότι είναι 6 ώρα Ελλάδος. Στις 6 ώρα Ελλάδος, ναι. 6 ώρα Ελλάδος από τις 8 Ρουμάνους οι οποίοι δεν έχουν φάει γκολ στα φιλικά τους. Mm-hmm. Έχουν ούτε παίξει με ένα Ιμέγγεν, έχουν παίξει με Κρίλια Σοβιέτοφ, έχουν παίξει με... Ποια άλλη ομάδα έχουν παίξει. Με τη Δυναμό Ζάγκρεπ. Ναι. Και άλλο ένα φιλικό πρέπει να έχουν κάνει. Δεν έχουν δεχθεί γκολ. Ομάδα που έχει κάνει κάποιες μεταγραφές από τη Ρουμανία. Ομάδα που έχει βεβαίως διεθνείς που αργούν να ενσωματωθούν. Ένα δυνατό τεστ. Ένα πολύ δυνατό τεστ που θα δούμε τι νέο θα φέρει για τον ΠΑΟΚ. Μάλιστα. Ωραία Δημήτρη. Σε ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια και σε εσάς. Λοιπόν, ακούσαμε την ενημέρωση από την Ολλανδία. Αυτά από εμάς. Ακολουθεί ο αγαπημένος φίλος και συνάδελφος Χρήστος Τσαλτίδης. Εμείς φυσικά εννοείται καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας ακούτε Λίμπερο. Θα έχει και μετάδοση του αγώνα και μέσα από τον ΠΑΟΚ 24 ενημέρωση για ό,τι υπάρχει. Αύριο τα λέμε ξανά στις 12 το μεσημέρι.